τα θύματα. Δίδουν τη ζωή τους στην υπηρεσία αυτής της οργανώσεως. Επομένως, έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από την οργάνωση να είναι προσιτή στις επισκέψεις τους η βιβλιοθήκη. Ξέρετε, όταν έγινε η μεγάλη, ας πούμε, αποστασία στις αρχές το 1979-80-81 που έφυγαν μέλη του κυβερνώντος σώματος και τα λοιπά, όταν διαψεύστηκε η χρονολογία του 1975, το πιο προσφυλές είναι πράγματα μέσα από την εταιρεία αυτά, πράγματα ήταν να σκουπίζουν τα παράθυρα στη βιβλιοθήκη. Και μισομύριζαν, άλλοι σκούπιζαν και άλλοι μελετούσαν. Δηλαδή έχουν το δικαίωμα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, νομίζω, και κλείνω, να απαιτήσουν από την εταιρεία να τους δώσει αυτήν τη σελίδα, αυτό το περιοδικό, το οποίο βέβαια πρέπει να υπάρχει ή οφείλει να υπάρχει στη βιβλιοθήκη της εταιρείας Σκοπιά, για να ελέγξουν την παραπομπή και να μας διαφωτίσουν και εμάς και τον κόσμο πάμψη. Δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ που μελέτησα τα πράγματα στις βιβλιοθήκες που υπάρχουν και στα αρχεία που υπάρχουν και τα φωτογράφησα, να μοιράζω, εάν αμφισβητούν τη γνησιότητα αυτής της σελίδος εδώ, θα πρέπει να μας φέρουν τη γνήσια και θα πρέπει να κάνουν και μια μήνυση για συκοφαντή. Ακριβώς. Παρακαλώ, δώστε προσοχή. Δεν είμαι υποχρεωμένος εγώ, δεν έχω καμία βιβλιοθήκη εγώ ο πρωτοτύπων, αλλά εκείνο ως ερευνητής μπορώ, έχω βέβαια μια μεγάλη βιβλιοθήκη στο σπίτι μου. Λοιπόν, μπορώ να πω αυτά είναι εκεί, ζητήστε τα να τα βρείτε. Και νομίζω ότι η εταιρεία Σκοπιά έχει υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις στον κάθε μάρτυρα του Ιεχώβα. Εδεσιμολογιότατε, κύριε Σωσάκη, ναι, πέστε μου, διακόψτε μου. Λοιπόν, για πάρα πολλά από αυτά που, με τα οποία ασκούμε την κριτική μας στην εταιρεία, έχουμε πρωτότυπα. Έχω ήδη στην τσάντα μου, βλέπετε δίπλα σας εδώ, στη μία ματιά. Είναι μια τσάντα 30 κιλά. Να σας δείξω χρονολογίες πρωτοτύπων. Να σας δείξω χρονολογίες ότι παρότρινε η εταιρεία να απειλήσουν τα σπίτια τους οι μάρτυρες το 1975. Πώς θα είμαστε, είναι εδώ. Ο πατήρ Αντώνης θα έχει βεβαίως και εκείνο στο σπίτι του. Αλλά εδώ έχουμε και πρωτότυπα. Μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Αυτά, εάν είναι δεδομένο ότι πρόκειται για μια εμπορική επιχείρηση, προσέξτε, ανθρώπων οι οποίοι έχουν πείσει 20.000, 30.000, 50.000 αφελείς Έλληνες. 5 εκατομμύρια περίπου στον κόσμο, 25.000. Εδώ λέω, όχι 80 που λένε οι. Σε ό,τι μας αφορά, 25.000 συμπατριώτες μας, εμείς έχουμε υποχρέωση αυτούς τους κυρίους, εάν είναι έτσι τα πράγματα, όπως λέμε λαϊκά, ξέρετε πώς θα πει αυτό, τους κολλάμε στον τοίχο. Μπορούμε. Δηλαδή τι θέλω να πω, αυτή τη στιγμή οι ίδιοι δεν πρόκειται ποτέ, βεβαίως, αν είναι έτσι που το λέτε εσείς, να κάνουν κάποια τέτοια προσπάθεια. Τι θέλω να πω. Στους μαρτύρους, τους συμπατριώτες μας, αυτούς τους φουκαράδες, τους κακομύριδες, οι οποίοι πίστεψαν σε αυτή τη θρησκεία, οι οποίοι, λίγα λόγια, σταράτα, λένε, μου δίνετε εμένα, κύριε, χθες το τηλέφωνο, που η εταιρεία είπε ότι το 1975 θα γίνει η καταστροφή του κόσμου. Να το δώσω τώρα. Μισό λεπτό. Διότι εδώ την παίρνουμε την εταιρεία και την κουνάμε. Την κουνάμε από τα θεμέλια, την καταστρέφουμε, τη ρίχνουμε κάτω. Αυτό ζητάνε οι συμπατριώτες μας να τους πούμε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Υπάρχει δυνατότητα να με βοηθήσετε εμένα να βρω εγώ ένα αντίγραφο αυτής της Ολλανδικής χάρτας, δηλαδή της Σκοπιάς της Ολλανδικής, το πρωτότυπο, να το βρω ή σε κάποια βιβλιοθήκη ελληνική. Να απαντήσω. Αυτό είναι το ένα. Επιτρέπετε να απαντήσω, γιατί θα το ξεχάσω. Και το δεύτερο, ναι. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπατε εσείς τώρα. Ότι για την καταστροφή. Αυτά τα ερωτήματα που με έδωσαν το τηλέφωνο. Μάλιστα. Για την καταστροφή του 75. Έχετε τη σκοπιά. Μπροστά μας, κύριε. Αφήστε με να δω. Αλλά για την απάντηση. Αφού έχετε πρόσβαση ως δημοσιογράφος διακεκριμένος στην εταιρεία Σκοπιά, θα μπορείτε θαυμάσια να απαιτήσετε. Από την εταιρεία Σκοπιά, είμαι δημοσιογράφος, έχω ένα κανάλι, έχει μια ακροαματικότητα, παρακαλώ πολύ. Φέρετε μου αυτό ή εκείνο το έντυπο, εάν δεν σας το φέρει, καταγγείλετε το αυτό στον ελληνικό λαό. Εάν σας το φέρει, διαψεύστε το πατριώτη. Εδώ μα, δεν υπάρχει. Συγγνώμη, εδώ έχουμε ένα περιοδικό που εκδίδεται και υπάρχει, και υπάρχει το νούμερο αυτό. Ρωτήστε, δεν υπάρχει το περιοδικό Ξύπνα? Υπάρχει, κυκλοφορεί. Δεν υπάρχει το περιοδικό Σκοπιά. Υπάρχει το Ξύπνα, δεν ελέγεται το Παρηγορία προηγουμένως. Ελέγεται. Φέρτε μου το τάδε νούμερο και το τάδε αυτό. Δεσμεύει, μην κουράζεστε. Εγώ θέλω πολύ απλά αυτό το πράγμα. Για να μου δώσετε τα. Τελείωσα, εγώ δεν είμαι πρόβλημα. Θέλω τα στοιχεία αυτή τη έκδοση τη Σκοπιάς
να ζητήσουν να μου φέρουν την ακριβή παραπομπή. Τι λέτε, θα σας προσφέρω το βιβλίο ολόκληρο. Όχι, να πούμε τι λέει αυτό. Αυτό λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι επιβάλλεται η μετάγγιση αίματος. Ακριβώς. Από ποιο Θεό των μαρτύρων του Ιεχωβά του 1945. Ναι, θα ήθελα ο Θεός να προχωρήσουμε του 1981 ή άλλα. Θα προχωρήσουμε λιγάκι για να το αμέσως να εξελίξουμε το αίμα πρώτα. Ένα λεπτό πρώτα. Πολλές φορές οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται ότι πεθαίνουν άνθρωποι από έλλειψη και από άρνηση μεταγγίσεως. Δεν με αφορά αυτό. Έχει σημασία όμως. Πεθαίνουν άνθρωποι. Δεν με πειράζει αυτό εμένα. Δεν με πειράζει αν επιτρέπεται ή όχι μετάγγιση. Λοιπόν, εδώ έχουμε δημοσίευμα του εφημερίδων άνθρωποι πέθαναν από έλλειψη μεταγγίσεως αίματος. Πέθαναν. Οι μάρτυρες λένε ότι δεν πεθαίνει κανείς. Έτσι λένε. Ας λένε. Λοιπόν, θα ήθελα να προχωρήσω. Ένα λεπτό. Ναι, για λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ένα λεπτό αν επιτρέπετε. Ισχυρίζεται ο μάρτυρας του Ιεχωβά ότι η Αγία Γραφή δεν επιτρέπει την βρώση, την μετάγγιση. Τη μετάγγιση. Σας ενδιαφέρει αυτό να το απαντήσουμε? Όχι, είναι λάθος. Αυτό το γνωρίζω, δεν το συζητάμε. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Δεν μπορείς στο ρώτημα. Νομίζω ότι στα θέματα τα γραφικά ναι. Μπορούμε να τα λύσουμε με μία φράση. Ναι. Ποιος ερμηνεύει τη γραφή? Η εταιρεία Σκοπιά. Η εταιρεία Σκοπιά ερμηνεύει τη γραφή πριν από το 45 έτσι, μετά το 45 αλλιώς, μετά από το 95 αλλιώς και ούτω καθεξής. Επομένως δεν είναι αξιόπιστη μαρτυρία. Θα ήθελα όμως να προχωρήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, από το 1961 και έπειτα αρχίζουν οι απαγορεύσεις. Αλλά το να αρνηθεί κανείς να πάρει μετάγγιση, να δεχθεί μετάγγιση αίματος, αυτό δεν απόκειται στη δική του προσωπική θρησκευτική συνείδηση. Αλλά αστυνομεύεται και επιβάλλεται. Και υπάρχει η κάρτα ιατρικής, πώς το λένε. Ναι, καρτικής, ναι, αυτή η καρτούλα. Ναι, τη δίνει η εταιρεία, σε κάθε μάρτυρα. Τη δίνει η εταιρεία και με μάρτυρες υπογράφουν εκεί στην περίπτωση που θα πάθουν ένα δυστύχημα, που θα χρειαστεί μετάγγιση και δεν μπορούν να συνοηθούν με τον γιατρό, να απαγορεύουν στο γιατρό, να απαγορεύουν την ακόμη, μετάγγιση. Ακόμη, λοιπόν, κατόπιν αστυνομεύεται ούτως ώστε να ελέγχεται εάν τα μικρά παιδιά, παραδείγματι, φέρουν την κάρτα όταν πάνε να παίζουν στους παιδικούς σταθμούς. Λοιπόν, και αστυνομεύεται αυτό το πράγμα. Είναι μία επιβολή, δηλαδή, από μέρους της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά. Είναι δόγμα πλέον αυτό που πρέπει να ακολουθεί. Εάν κάποιος δεν ακολουθήσει αυτήν την εντολή, τη διαταγή, μπορεί να φτάσει και μέχρι το σημείο να αποβληθεί από την οργάνωση. Και το να αποβληθεί από την Αγία Οργάνωση, από τον Παράδεισο, να πεταχτεί έξω, όπως είδατε μια εικόνα, δεν θυμάμαι αν τη δείξαμε εδώ, λοιπόν, έξω στα Σόδομα, έξω στη σύγχρονη Αίγυπτο κτλ., σημαίνει καταστροφή. Συμβαίνει τρομακτική πνευματική τρομοκρατία. Και εδώ πλέον μπορείτε να καταλάβετε γιατί αυτό το κορίτσι πήγε να αυτοκτονήσει. Διότι το απείλησαν με ότι θα το περάσουν από θεοκρατικό δικαστήριο. Οπότε θα εκβληθεί. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν, δεν έχουμε μία προσωπική επιλογή, αλλά μία επιβολή, μία διαταγή, μία εντολή που η εφαρμογή της συνδυάζεται με μία αφάνταστη πνευματική τρομοκρατία. Ένα λεπτό, αν θέλετε να προσθέσω κάτι. Η σεπίρωση είναι αυτά, αυτό που λέγει ο αναφέρει ο πατήρ Αντώνης. Εδώ είναι ένα εσωτερικό έντυπο της οργανώσεως με τον Ιεχωβά. Επίσημο. Να σας διαβάσω μόνο μία φράση. Κατόπιν, λέει η εταιρεία προς τα μέλη της. Συγγνώμη κύριε. Επίσημο της εταιρείας Σκοπιά. Εδώ τίτλο. Όχι, να δούμε τον τίτλο. Τον τίτλο να δούμε. Αυτός είναι ο τίτλος. Σε παρακαλώ κύριε Ιωάννη. Λέγεται η διακονία μας της Βασιλείας. Μας. Είναι εσωτερική εγκύκλιος που δεν κυκλοφορεί στον κόσμο μάλιστα. Ευρύτερα. Διαβάστε. Να δούμε τι λέει για το αίμα. Μπορώ να το διαβάσω εγώ. Βέβαια, και εγώ και εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει λοιπόν, ανέφερε ο πατήρ Αντώνιος ότι δεν είναι μεν προσωπική επιλογή κατ' επίφαση. Δεν είναι. Κατ' επίφαση. Δηλαδή έτσι λέγεται. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο κύριε Αντώνιος. Αλλά μην μπερδεύεστε. Δεν είναι προσωπική επιλογή. Όχι, όχι, εκπομπή το δέχεται. Εντολή της εταιρείας. Είναι εντολή. Θα το δούμε αυτό. Δεν θέλετε να δείτε. Αστυνομεύεται μάλιστα. Τελείωσε αυτό. Εμείς το δεχόμαστε αυτό. Να το αποδείξουν αυτό όμως. Έτσι, για μέσα ντοκουμέντο. Διαβάζουμε. Κατόπιν φροντίστε να έχουν όλοι αυτά τα έγγραφα μαζί τους, πάντοτε να ελέγχετε αν έχουν τη βεβαίωση τα παιδιά σας προτού πάνε σχολείο κάθε μέρα, ναι, ακόμα και προτού πάνε στην παιδική χαρά. Δηλαδή τα παιδάκια αυτά που πάνε στην παιδική χαρά των μαρτυρών του Ιεχωβά, τα οποία δεν έχουν δυνατότητα επιλογής να τους γίνει ή να μην τους γίνει αίμα. Παίρνουν εντολή οι μάρτυρες να τα έχουν εφοδιάσει με τα χαρτιά για να μην τους δώσουν. Να απαντήσω σε όλα αυτά. Κοιτάξτε, εμείς η εκπομπή αυτή και ο σταθμός αυτός, όχι,
Κοιτάξτε, δέχεται με αυτά τα στοιχεία που μου λέτε. Θα φροντίσουμε λοιπόν για να πάρετε μια απάντηση γι' αυτό ότι θα απευθυνθούμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη γράπτος εάν αυτό επιτρέπεται, εάν αυτό είναι ηθική αυτουργία σε ένα διαπρατώμενο έγκλημα, γιατί έγκλημα είναι το να μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει βούληση, δεν έχει άποψη, γιατί είναι στην ηλικία σε ένα χρονικό περιθώριο που δεν μπορεί να σκεφτεί και να αποφασίσει για τον εαυτό του. Αυτό είναι νήπιο. Και δεν αποφασίζει ούτε καν ο πατέρας του. Σας παρακαλώ. Να αποφασίσει η οργάνωση για τη ζωή του ή όχι. Καμία οργάνωση σε αυτό είναι. Είμαστε, είδατε στην αρχή τι πάει. Είναι ελεύθερη η δεν είναι καν ελεύθερη, ελεύθερη επιλογή των γονέων. Εδώ δεν πρόκειται ο σταθμός αυτός να αφήσει το θέμα αυτό έτσι. Θα το κλείσει. Ή θα εξυγχρονιστεί η θρησκεία των μαρτύρων του Ιεχωβά σε αυτά τα δύο σημεία, τι λέτε ή θα έχει έναν αμήλικτο πόλεμο. Σε αυτά τα δύο είναι ελεύθεροι, πρέπει να ξέρετε, είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Δικαιωμά τους. Να σας δώσω μια απάντηση. Μα η υγεία και η ζωή εδώ και η ασυλλότητα προστατεύεται από το Σύνταγμα. Οι οποίοι θα γεννηθούν, θα υποστηρίξουν την πατρίδα αυτή που ζούμε και εδώ το θέμα αυτό θα κλείσει. Θα κλείσει ούτως ή άλλως, θα ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, αυτό σας το υπόσχομαι. Λέω το εξής, να ολοκληρώσω. Εμείς λοιπόν θα απευθυνθούμε στην ελληνική δικαιοσύνη και θα δούμε εάν και κατά πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να κατευθύνει τις τύχες ενός άλλου ανθρώπου μικράς ηλικίας και να αποφασίζει για τη ζωή του ή όχι. Επιστήμονες και Έλληνες δικαστικοί, η ελληνική δικαιοσύνη θα μας δώσει απάντηση, σας το υπόσχομαι αυτό. Άλλο μία, αυτού. Μία, ναι. Πρόγευση, μία πρόγευση αυτού που λέτε, από αναφέρετε. Από το απόσπασμα της σημαντικής μελέτης του Συμβούλου της Επικρατείας κ. Τάσου Μαρίνου που ακολουθεί, ο αναγνώστης μπορεί να βγάλει μόνος του τα συμπεράσματά του. Ένα απόσπασμα μιας φράσεως. Ως εκ τούτου, αναφέρει ο κ. Μαρίνος, ο γονεύς δεν δύναται να επιβάλλει στο τέκνο του θρησκευτικήν αγωγήν συνεπαγωμένη υποχρεώσεις εκθετούσας εις κίνδυνον την υγεία του ανηλίκου. Επίσης, ο πατήρ δεν δύναται να αρνηθεί όπως επιτρέψει την υπό των ιατρών υποδεικνυωμένη μετάγγιση νέματος εις το κινδυνεύον τέκνο του, ή ισχυριζόμενος ότι οι θρησκευτικές πεπιθήσεις, τας οποίας πρεσβεύει, απαγορεύουν τας μεταγγίσεις αίματος, διότι ούτω αρνείται την εφαρμογή του νόμου 1552 α. Ώστε αποφαίνεται ο κ. Μαρίνος ότι ούτε ο πατέρας νομικός, από νομική άποψη, δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη μετάγγιση αίματος και πολύ σωστά. Του παιδιού του, γιατί το παιδί δεν έχει δυνατότητα επιλογή. Αυτό κοιτάξτε, είναι ένα θέμα νομικό το οποίο θα το ξεκαθαρίσω. Το λέω και Μαρίνο. Θα πάρει τις απαντήσεις. Θα πρέπει να, πούμε και κάτι άλλο. Ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει εκδώσει κάποια πολύ σημαντικά κείμενα. Μεταξύ άλλων τη σύσταση 1178 του 1992. Μάλιστα. Και το έγγραφο 7030 του 1994 της Επιτροπής Υπουργών. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα έγγραφα αναφέρεται ότι οι κυβερνήσεις και η δικαιοσύνη πρέπει να λάβουν μέτρα ούτως ώστε να γίνεται μετάγγιση αίματος σε παιδιά ακόμη και αντίθετα με τη θέληση των γονέων. Θα ήθελα ένα τελευταίο να πω πάνω σε αυτά. Αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή τώρα αυτά δεν μπορώ να τα συγκρατήσω, να μου δώσετε αυτό το στοιχείο. Βεβαίως. Λοιπόν, ένα τελευταίο που είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Τίθεται το ερώτημα γιατί το κάνει αυτό η εταιρεία. Γιατί απαιτεί από τους οπαδούς της τέτοιες θυσίες. Και εδώ έχουμε πλέον ένα σημείο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι δική μου μόνο σκέψη ή συμπέρασμα. Σε αυτό συμφωνούν και άλλοι επί διεθνούς επίπεδου μελετητές και ερευνητές αυτού του φαινομένου και όχι μόνο του φαινομένου της εταιρείας Σκοπιά. Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε και σε άλλους χώρους τέτοιων ομάδων. Η οργάνωση αυτή, όπως και άλλες οργανώσεις που μια άλλη φορά ίσως θα ασχοληθούμε, χρειάζεται φανατικούς. Χρειάζεται ανθρώπους που να εκτελούν τυφλά χωρίς να σκέπτονται, χωρίς να το συζητούν μέσα τους, οποιαδήποτε εντολή έρθει, τυφλά όργανα. Και αυτοί θα πρέπει να κατασκευαστούν τροποτινά. Είναι μια διαδικασία της εκπαιδεύσεως και της κατασκευής εντός εισαγωγικών αυτών των ανθρώπων. Εάν εσείς, κύριε Χούντα, με εντολή της ηγεσίας είστε έτοιμος να θέσετε σε κίνδυνο θανάσιμο τη ζωή σας και τη ζωή των παιδιών σας και να μην παραλείψετε να εκτελέσετε μια τέτοια εντολή, μια τέτοια απόφαση που σας αφορά άμεσα και την παίρνουν κάποιοι άλλοι, τότε εάν το κάνετε αυτό,
εάν υπακούσετε και θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή σας και τη ζωή του παιδιού σας, ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να έχετε, τότε είστε πλέον ικανός για όλα. Τότε είστε ικανός να εκτελέσετε οποιαδήποτε εντολή παίρνετε. Αυτό είναι το νόημα της απαγορεύσεως, της μεταγγίσεως του αίματος. Αυτό είναι επίσης το νόημα, το βαθύτερο θα έλεγα, της αρνήσεως, της στρατεύσεως και ούτω καθεξής. Το ένα επίπεδο αυτού του θέματος. Το ένα επίπεδο σε ό,τι αφορά την ηγεσία. Όχι σε ό,τι αφορά τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τους οπαδούς, που πιστεύουν ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα της οργάνωσης είναι θέλημα του Ιεχωβά. Ανταρσία εναντίον της οργάνωσης είναι ανταρσία εναντίον του Θεού. Λοιπόν, και μεταχειρίζεται και το από τις πράξεις από όσο πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπους. Λοιπόν, ποιος είμαι εγώ ο οποίος θα ελέγξω το κανάλι του Ιεχωβά με το φτωχό μου λογικό και θα το θέσω υπό την κρίση. Οτιδήποτε λέει ο Ιεχωβά είναι το σωστό. Μέσω της εταιρείας. Εγώ πρέπει να το εκτελέσω. Οπαδός. Και ασκείται εδώ μια πνευματική τρομοκρατία με τον εξής λόγο. Λένε ένα δείγμα ανωρίμων ανθρώπων είναι το αντί να εκτελεί κανείς αμέσως τις εντολές, αρχίζει να αμφιβάλλει και να σκέπτεται μέσα του. Και μάλιστα υπάρχει μια εκπαίδευση ειδική, οι σκέψεις και οι λογισμοί, οι αντίθετοι από την οργάνωση, προέρχονται από το διάβολο. Και το πιάνει κανείς πανικό όταν αρχίζει να αμφιβάλλει, μήπως δαιμονοκρατείται. Κινδυνεύει να κυριαρχεί από το δαίμονα, Γι' αυτό αποβάλλει αμέσως αυτές τις σκέψεις. Και είναι κάτι το τρομερό. Δηλαδή, το νόημα νομίζω της αρνήσεως του αίματος είναι μία μέθοδος κατασκευής φανατικών. Ναι. Αδίστακτο. Αυτή είναι η άποψή σας. Όχι μόνο η δική μου, σεβαστή, αλλά και άλλων. Μπορούμε να το αποδείξουμε που έχουμε χαρτιά εδώ. Συγγνώμη, εγώ θα μείνω στο εξής. Αυτό σας υποσχέθηκα λοιπόν το θέμα. Θα το λύσουμε εμείς, θα απευθυνθούμε στην ελληνική δικαιοσύνη και σε Έλληνες επιφανείς επιστήμονες και στον Ιατρικό Σύλλογο και στην Ιατρική Επιθυμία και παντού. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, σας διακόπτω τώρα, που εδόθη μια έκταση σε εκπομπές, τι λέει η ιατρική επιστήμη. Τι λέει, ξέρω εγώ, και άρχισαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι γιατροί μάλιστα, οι άλλοι τους αμφισβήτησαν γι' αυτό το λόγο την ιδιότητα του γιατρού. Λοιπόν, και άρχισαν μια ατέλειωτη κουβέντα για τα πλάσματα, για το ένα, για το άλλο κτλ. Λοιπόν, το θέμα είναι απλό. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε τίποτε, καμία δυνατότητα επιβίωσης ή σωτηρίας, στην περίπτωση που δεν υπήρχε τίποτε, κανένα αντικατάστατο, αυτοί υποστηρίζουν ότι, ότι υπάρχει αντικατάστατο, οι γιατροί υποκατάστατο, οι γιατροί αμφισβητούν, ας πούμε ότι δεν υπήρχε καμία, δηλαδή ήταν σίγουρος ο πατέρας ότι το παιδί έχει την επιλογή, ο πατέρας για το παιδί, ή θα του κάνει μετάγγιση και θα ζήσει ή θα αρνηθεί τη μετάγγιση και θα πεθάνει. Καλό τους μάρτυρες του Ιεχωβά και την εταιρεία Σκοπιά να μας απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Στην περίπτωση που υπήρχε αυτό το δίλημα, τι λέει η οργάνωση. Πειθαρχήν Θεό μάλλον, οι ανθρώπους κτλ. Δεν θα θυσίαζε με εντολή της οργάνωσης τη ζωή του παιδιού του. Ανεξάρτητα αν υπήρχαν και δεν υπήρχαν. Δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις δεν επιλέγεται το θέλημα της οργανώσεως. Είναι απλό το πράγμα. Επομένως, δεν έχουμε να συζητήσουμε αν υπάρχουν υποκατάστατα, δεν υπάρχουν κτλ. Εδώ έχουμε μία εντολή της οργανώσεως, η οποία σήμερα, μετά από το 1945, λέει ότι το να κάνετε μετάγγιση αίματος εξισώνεται με τους μυχούς, με τους πόρνους, με όλα αυτά τα πράγματα και είστε εξίσου, ας πούμε, κινδυνεύετε να σφαγείτε στον Αρμαγεδόνα και να μην επιβιώσετε σαν όλους τους άλλους. Και η Αγία Οργάνωση θα σας περάσει από θεοκρατικό δικαστήριο και θα σας αποβάλει. Λοιπόν, έτσι νομίζω έχει το θέμα. Εγώ στα θρησκευτικά, πατέρα Ρεβιζόπουλε, δεν μπαίνω. Αν δεν είναι θρησκευτικό, όχι, αυτό με καταλάβατε. Εδώ έχουμε μία εντολή, μία διαταγή. Ανεξάρτητα αν κινδυνεύει ή όχι η ζωή. Είναι πολύ απλά. Εγώ σας άκουσα με πολύ προσοχή. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Το αν χρειάζεται να μεταγγυθεί μας σε έναν άνθρωπο κάποια στιγμή,
αυτό δεν θα το πει κανένας παρά μόνο επιστήμον γιατρός. Και βεβαίως, όπως ξέρετε εδώ, για να μην λέμε τώρα, πάμε σε μια ιστορία η οποία δεν έχει τέλος. Δηλαδή, τι, δεν έχουμε αιμοδοσία, δεν έχουμε ειδικά κέντρα του ρυθμού σταθμού, του παππού. Προσφέρουν υπηρεσίες τεράστιες. Αυτά τι είναι, αστεία υπόθεση, δηλαδή. Έτσι λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβάτου, είναι και επικίνδυνοι. Αφέλειες σε εμάς εδώ δεν περνάνε. Αφέλειες. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι σεβαστοί και η θρησκεία του σεβαστή, όλα αυτά σεβαστά. Κανένα δικαίωμα δεν έχουμε εμείς να τους ενοχλήσουμε, εγώ προσωπικά, η εκπομπή και το κανάλι. Όμως το θέμα της μετάγγισης αίματος θα τελειώσουμε. Δηλαδή εδώ θα ξεκαθαρίσει το πράγμα. Εμείς πιστεύουμε ότι όταν ένας επιστήμον γιατρός και όταν ένας ερυθρός σταυρός παγκόσμιος μιλάει για μετάγγισης αίματος, για τράπεζες αίματος κλπ, σημαίνει ότι αυτό το στοιχείο που λέγεται αίμα, έτσι, το φυσικό στοιχείο, που είναι μια χημική ένωση, απαιτείται για να γίνονται κάποιες εγχειρήσεις και κάποιες ιατρικές, τέλος πάντων, παρεμβάσεις ή επεμβάσεις. Μπράβο. Αυτό λοιπόν δεν το συζητάμε καν. Εμείς θα συζητήσουμε εάν τυχόν είναι έγκλημα και πόσο ηθική αυτουργή είναι αυτή η οργάνωση στο ότι κινδυνεύουν άνθρωποι, ανθρώπινες ζωές, οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα να είμαι 20 χρόνια, 25 χρόνια. Είμαι μάλιστα στο Ιεχωβά, έτσι μου αρέσει, εγώ θέλω να δεν αποφασίζουν ούτε καν οι γονείς τους. Μα δεν με καταλάβατε. Καταλάβατε. Δεν αφορά κανέναν πατέρα, δεν αφορά κανέναν. Αφορά εμένα που θέλω εγώ να πεθάνω και δεν θέλω να κάνω μετάγγιση. Ένα παιδί 2 ετών δεν έχει δικαίωμα να του στερήσει το δικαίωμα για τη ζωή. Εκεί είναι νομικό θέμα, θα το λύσουμε να είστε βέβαιος τις προσεχείς μέρες και δεύα. Προχωρούμε στο θέμα της άλλης ημερομηνίας. Είπαν οι μάρτυρες που πήραν τηλέφωνο ότι αποδείξτε μας, πείτε μας πότε η οργάνωση είπε ότι θα γίνει καταστροφή του κόσμου. Ναι. Γιατί κοιτάξτε, το θέμα ήταν, συγγνώμη να ολοκληρώσω, το θέμα είναι ότι κάθε φορά λένε θα γίνει καταστροφή και μαζί με τα χρήματα των οπαδών. Λοιπόν, δείξτε μας, πείτε μας, αποδείξτε το. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Έτσι πρόχειρα θα σας αναφέρω μερικές χρονολογίες. Τις αναφέραμε και χθες. Μην κάνετε τον κόπο. Ναι. Στοιχείο λοιπόν, υπάρχει. Καταρχήν η εταιρεία Σκοπιά είπε ότι έγινε η Δευτέρα Παρουσία το 1872. Έγινε η Δευτέρα Παρουσία. 1874. Λοιπόν, μετά έχουμε άλλες 1878, 1914, 1919, 1925, 1931, 1975 κτλ. Για όλα αυτά, κύριε Χούντα, έχουμε τα πρωτότυπα, βιβλία, στοιχεία. Εσείς. Ναι, βέβαια. Και εγώ και ο κύριος Αναστασάκης κτλ. Μάλιστα. Έχουμε τα πρωτότυπα στοιχεία. Ωραία. Αλλά ο κάθε μάρτυρας του Ιεχωβά έχει, επαναλαμβάνω, δικαίωμα να αξιώσει από την εταιρεία να του δοθούν αυτά τα βιβλία, διότι αν τα δώσουμε εμείς, είναι έτοιμος ο μάρτυρας του Ιεχωβά να πει πλαστάκια αυτά τα βιβλία. Ακούστε πλαστά. Κάτι, ακούστε, χθες ένας κύριος Βακύπουλος, επίσκοπος, δεν ξέρω, ομοιόβαθος, δεν ψάζει μεγαλύτερο βαθμό, δεν ξέρω. Όχι, τι σχέση έχει. Όχι, δεν με καταλάβατε. θα έλεγα μια ωραία ιστορία με τον επίσκοπο. Λοιπόν, κάποτε με παρεκάλεσαν να πάω στις φυλακές της Αυλώνος. Να κάνω κάποιες ομιλίες και εκεί ήταν και οι μάρτυρες του Ιεχωβά και εκεί λοιπόν ήθελα να μιλήσω και με αυτούς τους ανθρώπους και πρόσφατα πήγα στις φυλακές της Αυλώνος, έχω υποχρέωση να επισκεπτόμαστε στις φυλακές λοιπόν και λέω στον διοικητή εκεί ότι θα ήθελα, λέω, να μιλήσω με κάποιους μάρτυρες του Ιεχωβά αν θέλουν κτλ. Και ειδοποιεί αν θέλει να έρθει κάποιος και ήρθε ένας επιφανής. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ήταν γνωστός, διότι ήταν και ομιλητής στα συνέδρια που κάνανε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τα προγράμματα υπάρχουν κτλ. Και έγινε μία συζήτηση, ήθελε να ακούει και εκεί πέρα οι παριστάμενοι κτλ. Και λέω, σας γνωρίζω, λέω, από το είστε... εν πάση περιπτώσει αξιωματούχος, λέω, ναι. Μεγάλος και τα λοιπά, λέει, που με γνωρίζετε, λέω, είναι στο πρόγραμμα και τα λοιπά, εσείς, λέω, είστε και επίσκοπος περιοχής, περιφερειάς, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια υπάρχει, λέω, μια διαφορά μεταξύ του όρου επίσκοπος μεταξύ στην Ορθόδοξο Εκκλησία και στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Λοιπόν, σε εμάς, λέω, επίσκοπος είναι κάποιος ο οποίος είναι μέλος της Εκκλησίας, μέλος του σώματος του Χριστού και επιλέγεται και χειροτονείται για μια συγκεκριμένη ευθύνη και διακονία. Λοιπόν, τώρα στην εταιρεία Σκοπιά, λέγω, οι λεγόμενοι επίσκοποι δεν είναι καν μέλη της Εκκλησίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά.
διότι θα πρέπει να ξέρετε ότι η εκκλησία των μαρτύρων του Ιεχωβά αποτελείται από συγκεκριμένους, συνολικά 144.000, οι οποίοι έχουν πεθάνει από την εποχή των Αποστόλων, είναι μερικές χιλιάδες τώρα. Είναι δηλαδή μια οργάνωση καθαρά ρατσιστική. Βλέπετε εδώ δύο τάξεις, η βασιλεία και μετά είναι οι νεροκουβαλητές και οι γαβαονίτες, οι αιχμάλωτοι πολέμου κτλ. Δεν ανήκουν στην εκκλησία με την έννοια του σώματος του Χριστού. Αυτό λέω που δεν καταλαβαίνω είναι πώς είναι δυνατόν να είναι κανείς επίσκοπος της εκκλησίας που δεν είναι ούτε καν μέλος της εκκλησίας. Είναι ένα θέμα καθαρά θεολογικό αυτό. Είναι ρατσισμός. Υπήρξε και επίσκοπος ψυχαγωγίας, το μόνο δεν μπορώ να καταλάβει. Η επίσκοπος δεν είναι ότι επισκοπεί κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, αλλά όχι με την έννοια την εκκλησιαστική. Εμένα και την εκπομπή πάλι λέω και τους... Ξέρετε ότι αφαιρούν το δικαίωμα, η Αγία Γραφή λέει, όποιος δεχθεί τον Χριστό παίρνει εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Λοιπόν, μέλος του σώματος του Χριστού, κληρονόμος και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού, αφαιρούν το δικαίωμα από τον κάθε έναν που θα κάνει την επιλογή του υπέρ του Χριστού να ενταχθεί στην Εκκλησία. Δεν του αναγνωρίζουν την ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας των μαρτύρων του Ιεχωβά. Δεν του αναγνωρίζουν τη δυνατότητα, ας πούμε, να γίνει μέλος του σώματος του Χριστού, να κοινωνήσει από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι αυτοί είναι, λέγει, γαβαονίτες, ξυλοκόποι, νεροκουβαλητές και θα γίνουν τέκνα των εκλεκτών, της εταιρείας δηλαδή, και εγγόνια του Θεού. Δεν αναγνωρίζουν στους οπαδούς τους τη δυνατότητα να γίνουν τέκνα Θεού. Είναι μια καθαρά ρατσιστική. Χρονολογία μας ζητήσατε, να δώσουμε, να δείξουμε. Μισό λεπτό, να δείξτε αμέσως, εντάξτε. Και λέγονται χριστιανοί. Χριστιανός σημαίνει στην Αγία Γραφή μέλος του σώματος του Χριστού. Η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά λέει ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά στην Ελλάδα που ανήκουν στον Πολιόχλο όλοι σχεδόν δεν είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν είναι μέλη της εκκλησίας που ίδρυσε ο Χριστός. Επομένως πώς θα είναι χριστιανοί, με ποια ιδιότητα και με ποια έννοια. Μάλιστα. Είναι λεπτά θέματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο του χριστιανού. Δεν ασχολείται ο κόσμος, κύριε Μεσχολίδη. Ξέρετε, οι μάρτυρες του Ιεχωβά που μας κατακούνε, καταλαβαίνουν. Ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά. Ο κόσμος θέλει άλλα πράγματα. Και όμως μας ακούνε απόψε. Νομίζετε ότι ασχολείται. Μα δεν τον ενδιαφέρει. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Δεν τον ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή θέλει απτά συγκεκριμένα ντοκουμέντα. Ωραία. Και οι υπόλοιποι συμπατριώτες μας και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Απόψε λέει, τι λέτε εκεί. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι όποιος προσλαμβάνεται στο σώμα του Χριστού γίνεται εις εν Χριστώ και δεν υπάρχουν διακρίσεις. Εδώ έχουμε τρομακτικές διακρίσεις στο όνομα του Χριστού. Είναι μία ρατσιστική οργάνωση που έχει δύο, ας πούμε, ράτσες. Η μία είναι η εκλεκτή, είναι η ηγεσία, είναι η βασιλής και η άλλη είναι σκλάβη. Επαντριαδόνια, θα πρέπει να ανακύπτει εδώ ένα ερώτημα από εσάς. Ποιο, γιατί όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά, γιατί ορίζονται χρονολογίες για το τέλος του κόσμου, γιατί απαγορεύεται το αίμα, γιατί δεν είναι μέλη της Εκκλησίας οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι πολλοί μάρτυρες του Ιεχωβά? Οφείλουμε μία απάντηση, γιατί, ενώ γιατί βγαίνει στη μέση. Κατά την ημετέραν άποψη ως μελετητών αυτής της καταστάσεως, η οργάνωση του Μαρτύρων του Ιεχωβά, το καλύτερο, το λιγότερο που πρέπει να πούμε, έχει μία πλήρη στενότητα αντιλήψεως των εννοιών της Αγίας Γραφής. Σε τέτοιο σημείο, ώστε ακόμα και την ομοφιλοφιλία δεν την εγκρίνει βεβαίως η οργάνωση, δεν λέμε αυτό, παρόλα αυτά την ομοφιλοφιλία δεν την θεωρεί βιβλικό λόγο διαζυγίου, ενώ είναι ακόμα και την κτηνοβασία. Είναι σοβαρό αυτό που λέω, έτσι? Να βγάλω το χαρτί αμέσως. Δεν με απασχολούν αυτά. Κοιτάξτε, προσέξτε. Δεν με ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν τον κόσμο όμως αυτά. Να σας εξηγώ. Τι ενδιαφέρει εγώ? Υπάρχει τέτοια στενότητα αντιλήψεως της εθνικής κοινωνίας. Δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Εμένα δεν με απασχολεί. Μα θέλω να του δικαιολογήσω εμείς τους μάρτυρες. Θα σας πω. Θέλω να του δικαιολογήσω. Κοιτάξτε κάτι. Ήθελα να θίξω ένα θέμα γενικότερο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα το κάνω όταν θα έρθει η ώρα και με τρόπο συγκλονιστικό, που θα σας στενοχωρήσει ιδιαίτερα και θα μας στενοχωρήσει ιδιαίτερα. Αυτό όμως θα το αφήσω για άλλους καιρούς. Ωραία, θα μείνω σε αυτό απόψε το δικό μας θέμα, γιατί πιστεύω ότι τα στοιχεία τα οποία αντιπαρατίθενται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέσα στους κόλπους της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας δεν υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι, φωτισμένοι γνώστες, έντιμοι
και μελετητές της γραφής, σωστοί και άριστοι. Όχι, δεν είναι, αδικείται. Όχι, αυτό λέω. Αδικείται. Για τους δικούς μας, για την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μιλάω. Υπάρχουν. Στον οποίο και εγώ. Δεν λέω όχι. Ακριβώς το αντίθετο λέω. Πιστεύω ότι είναι θέμα τακτικής, αν θα μου επιτρέψετε, χωρίς να θέλω κατά κανένα τρόπο να προβάλλω τη δική μου συλλογιστική ως καλύτερη, πατέρα Λελισσόπουλε ή και κυρία Αναστασάκη. Εδώ υπάρχουν τρία πράγματα. Το πρώτο το πήραμε και το εξαντλήσαμε με τάγκηση αίματος. Θα πάρουμε το πρωτότυπο αυτό, θα πάρουμε το πρωτότυπο το άλλο της ίδιας της οργάνωσης και από εκεί και πέρα δεν θα μπορεί κανείς να πει κιχ για το θέμα δεν αυτό. Δεν θα το δώσετε. Σας παρακαλώ. Δεν θα σας το δώσω. Σας παρακαλώ, θα το βρω εγώ. Δεν θα εφόσον υπάρχει, κοιτάξτε κάτι. Μου λέτε δεν θα μου το δώσω. Ναι, μην το αρνηθείτε. Κοιτάξτε όμως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά αυτή τη στιγμή. Τι υποσχέθηκαν ενδεχομένως. Σταθείτε κάτι. Εάν η εταιρεία αυτό... εκτίθεται απέναντι στις μάρτυρες του Ιεχωβά. Εάν αυτό το οποίο μου δείξατε εδώ εγώ δεν μπορώ να βρω το πρωτότυπο, τότε πολύ σωστά ένας μάρτυρας του Ιεχωβά θα μου πει αυτό εκεί είναι πλαστό και είναι μια μπουρδολογία για την οποία πρέπει να τρέξει. Μπορεί να το βρει ο μάρτυρας του Ιεχωβά. Θα πρέπει να πετύσει από την οργάνωση. Κοιτάξτε, είπατε προηγουμένως, ήρθε εδώ ένας πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, επίσκοπος στο βαθμό όπως σας είπα, ο οποίος όταν του είπα γιατί δεν πάτε στη βιβλιοθήκη, μου λέει ποια βιβλιοθήκη, ποιος μπορεί να πλησιάσει στη βιβλιοθήκη. Αυτό. Σας παρακαλώ. Ποιος μπορεί, μου λέει, μπορεί να πλησιάσει στη βιβλιοθήκη. Άρα λοιπόν το να λέμε στους μάρτυρες του Ιεχωβά πηγαίνετε στη βιβλιοθήκη που δεν μπορεί να πλησιάσει. Όχι, θα πρέπει να είναι ουτοπία. Θα το απαιτήσει αυτό, να γίνει συνείδηση στους μάρτυρες του Ιεχωβά ότι δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια στιγμή. Μου επιτρέπετε. Τότε είναι δούλος. Είναι ελευθεροτυφλή. Πρέπει να το δεχτεί μόνος του. Σας παρακαλώ. Εδώ λέμε κάτι απλό. Ναι. Θέλουν τρία στοιχεία οι άνθρωποι. Το πρώτο στοιχείο που θέλουν είναι πού είναι γραμμένο αυτό, ότι επιτρεπόταν η μετάγγιση, και πού είναι γραμμένο ότι θα γίνει καταστροφή. Από τα ίδια τους τα βιβλία. Στη δική τους τη βιβλιοθήκη λένε δεν μπορούν να πάνε. Το είπε ένας πρώτος, δηλαδή αποκλείεται να πάνε στη δική τους βιβλιοθήκη. Εκείνο που θέλω εγώ και παρακάλεσα είναι να με βοηθήσει να βρω του 1945 τη Σκοπιά. Αυτό. Όπου το βρω στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου δεν στην Ολλανδία. Πώς? Δεν θα το βρείτε. Πουθενά. Μόνο στην βιβλιοθήκη της εταιρείας Σκοπιά. Εκεί μπορεί να μην υπάρχει. Στο Brooklyn. Πώς αποκλείεται. Στο Brooklyn αποκλείεται να μην υπάρχει. Εκεί είναι κλειδωμένη η βιβλιοθήκη, υπάρχουν τα πάντα. Επομένως δεν μπορεί να πάει κανείς εκεί μέσα. Δηλαδή εμείς τι λέμε τώρα, θα σας πω. Κάνω μια πρόταση, να κάνω μια πρόταση συγκεκριμένη. Να πούμε κάτι άλλο. Κατάλαβα λοιπόν ότι το στοιχείο το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή αναζητάμε δεν μπορεί να το πάρουμε στα χέρια μας. Μου δίνετε το στοιχείο της εταιρείας Σκοπιά το πρώτο. Όχι, συγγνώμη, κοιτάξτε, εδώ έχετε το στοιχείο, σε φωτογραφία. Ναι, αλλά μπορούν να πούνε ότι είναι πλαστή. Ακόμη και το γνήσιο να τους δώσετε, πάλι θα σας πούνε ότι είναι πλαστό. Όχι, δεν ξέρω αν πούνε την πλαστό, πώς θα μου πούνε. Σίγουρος. Βγάλτε μου μια σκοπιά. Ευχαρίστως, επιτρέπετε να κάνω μια πρόταση. Να οργανώσετε μια συνάντηση εδώ, πάρτε ένα τηλέφωνο και να πείτε. Μπορείτε να το ακούσετε στον αέρα να το βγάλετε. Όποιοι από τους μάρτυρες του Ιεχωβά αμφισβητούν κάποια αυθεντικά κείμενα. Να έρθουν σε εμάς. Να έρθουν εδώ, ενώπιον τους να το δείξουμε. Να κάνετε και ακροματικότητα. Δηλαδή, δεν θέλω κυρία ακροματικότητα. Εγώ ξέρω, θέλω να πείτε κυρία Σαφάκη. Αλήθεια. Έχετε το για το 1975 και για το 1931. Το περιοδικό. Το περιοδικό. Θα το βγάλουμε αμέσως. Δεν είναι δύσκολο καθόλου. Πέρα από αυτό όμως, παρακαλώ, μπορούν να ελέγξουν οι ίδιοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά στις βιβλιοθήκες, στα σπίτια τους, εάν μελετήσουν τις παραπομπές που υπάρχουν σε αυτό το τρίτο έργο, μπορούν να ανοίξουν στις ίδιες τις βιβλιοθήκες τους, τουλάχιστον για το 1975, να το βρουν και να το ελέγξουν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην, μα εκτός αν δεν τώρα, έχουν, θέλω να πω, μπορεί να αμφισβητήσουν αυτά, να πούν και αυτά είναι πρόσφατα. Όχι, τι να αμφισβητήσουν, θα πούμε δημόσια. Όχι. Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνω. Να σας δείξω τρεις χρονολογίες εδώ μπροστά μου. Θέλετε, γρήγορα. Δικά τους χαρτιά θέλω. Δικά τους, επίσης, δώστε μου. Το ένα είναι για το 1925. Δώστε μου. Ανοίξτε το. Έχει τον τίτλο «Εκατομμύρια ζώντων ήδη ουδέποτε θα αποθάνωση». Αυθεντικό. Η αυθεντική έκδοση, για να σας δείξω την έκδοση, την αυθεντικότητα και μάλιστα το μνημονεύουν ακόμη και υποστηρίζουν ότι λένε άλλα μέσα. Έκδοση συλλόγου διεθνούς σπουδαστών της γραφής, έτσι λέγονται μέχρι το 1931 εκεί. Μα είναι γνωστό στους μάρτυρες του Ιεχωβά αυτό. Μάλιστα. Ως τίτλος, αλλά δεν το έχουν στο... Το τελευταίο. Ένα, ναι. Να δούμε τι χρόνο, να διαβάσει το κομμάτι και να δείξει το βιβλίο. Ναι. Λοιπόν, να διαβάσω τι λέει. Θέλω κάτι άλλο να σας παρακαλέσω. Το 75 να μου δώσετε, το τελευταίο. Το 25. Όχι, το 75 θέλω. Αμέσως τώρα. Τώρα. Το 25. Έτσι. Λοιπόν. Το 1931, ναι, κομμάτι αυθεντικό. Ναι. Το 1975 θέλετε. Μάλιστα. Ευχαρίστως. Δώστε μου. Να βγάλουμε τη Σκοπιά. Ένα τεύχος της οργανώσεως. Να το βγάλουμε, να δούμε. Βλέπετε κουβαλή σε μια ολόκληρη βιβλιοθήκη. Για να μπορούμε να είμαστε πιστικοί. Ναι, δώστε μου. Έτσι. Αυτό δείξτε το πρώτο δικό στην. Ωραία.
Σας το διαβάσω το κομμάτι. Πού γράφει? Δείξτε το πρώτα να το δει ο κόσμος. Το παιδικό, το τεύχος. Στην κάμερα, παρακαλώ. Μάλιστα. Δώστε μου το διαβάσω. Η Σκοπιά. Περιοδικό Σκοπιά 1900. Έτσι. Είναι αυθεντικό κείμενο τη ορατή. Να το διαβάσω το σημείο αυτό που θέλω. Μισό λεπτό. Εκδίδεται ανά 15ήμερο από την στην Σιλβάνη Βιβλική και Φιλατική Εταιρεία Σκοπιά, γραφεία οδός Καρτάλη 4 Αθήνα. Μάλιστα. Είναι σαφώς γνήσιο. Σαφώς γνήσιο. Θα διαβάσουμε τώρα το κομματάκι. Δώστε μου το σας παρακαλώ. Μας ενδιαφέρει. Ναι. Εντάξει. Να το διαβάσω. Έτσι. Εγώ να το διαβάσω. Επιτρέπετε. Διαβάστε. Εν τούτης. Από εκεί μην διαβάζω τρόπο, θα μισή ώρα να το διαβάζουμε. Εν τούτης. Μιλάει για το τέλος του κόσμου. Το τίτλο διαβάστε. Ένας κρίσιμος καιρός. Ο καθένας θα ήθελε να γνωρίζει πόσο. Σας παρακαλώ, γιατί έχω συζήτηση από τηλεφώνου με τους ανθρώπους. Μην το διαβάσετε ολόκληρο, θα κουραστεί ο κόσμος. Δεν πειράζει. Σας πειράζει. Το πόσο ακριβώς κοντά είμεθα στο τέλος του παρόντος διαιρετικού συστήματος πραγμάτων δεν μπορεί να προλεχθεί, καθώς ο Ιησούς ανέφερε ότι αυτός δεν γνώριζε την ημέρα ή την ώρα στον καιρό της επιγείου διακονίας. Εν τούτης, η βιβλική χρονολογία, η οποία δείχνει ότι ο Αδάμ έχει δημιουργηθεί το φθινόπωρο του έτους 4026, μας οδηγεί ως το έτος 1975 μετά Χριστόν, ως το έτος της συμπληρώσεως 6.000 ετών της ανθρώπινης ιστορίας. Έκανε μια τελεία εδώ. Έκανε μια τελεία, το σχολιάσουμε αυτό. Όχι. Μας λέει λοιπόν εδώ η εταιρεία, για να εντυπωθεί και στα αυτιά των απλών. Ναι, ναι. Μας λέει η εταιρεία λοιπόν ότι το 1975 τελειώνουν τα 6.000 έτη της ανθρώπινης ιστορίας. Mm-hmm. Παρακάτω. Προσδιορίζει δηλαδή μια συγκεκριμένη. Της ανθρώπινης ιστορίας με 1.000 χρόνια ακόμη, ναι, που απομένουν για τη διακυβέρνηση της βασιλείας του Χριστού. Μια τελεία. Ώστε λοιπόν, όταν τελειώσουν τα 6.000 χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας, δεν απομένει τίποτα άλλο, διότι ο χρόνος συνεχίζεται, mm-hmm, παρά τα 1.000 χρόνια που θα διακυβερνήσει ο Χριστός. Μόνο μέχρι εδώ αρκούσε για να δείξει την ψεύτικη προφητεία. Ότι το 1.000, ότι ένα χρόνο μετά το 1970, αρχίζει η χιλιετής βασιλεία. Η ευτυχία πάνω στη γη, στην ανθρωπότητα. Και το τέλος του πονηρού κόσμου. Μόνο εδώ, παρακάτω όμως. Ακόμα. Έτσι, οποιαδήποτε κι αν είναι η ημερομηνία του τέλους ένα αυτού του συστήματος. Ένα λεπτό. Ώστε λοιπόν εδώ αγνοεί την ημερομηνία. Δηλαδή, 5 Αυγούστου. Γνωρίζει τη χρονολογία. Διαβάστε παρακάτω. Το τέλος αυτού του συστήματος είναι σαφές ότι ο καιρός που απομένει. Για το τέλος του κόσμου μιλάει. Ναι. Έχει μειωθεί με μόλις 6 περίπου χρόνια που 6. Απομένουν. Ναι. Ως το τέλος των 6.000 ετών της ανθρώπινης ιστορίας. Μισό λεπτό. Έχει μειωθεί με μόλις σε 6 περίπου χρόνια που απομένουν στο τέλος των 6 ετών της ανθρώπινης ιστορίας. Πότε λιώνουν τα 6 ετών της ανθρώπινης ιστορίας? Μισό λεπτό, κύριε Αναστασάκη. 1970. Λοιπόν, 1 Αυγούστου, μιλάμε για 1975. Έτσι, πράγμα. Ναι, το λέει. Το είδατε λοιπόν τόσο σαφή. Όχι, εντάξει, μιλά, σας παρακαλώ, μισό λεπτό, μην με διακόψετε καθόλου. Λοιπόν, να μιλήσω για τους φίλους μάρτυρες του Ιακωβά, οι οποίοι μου τηλεφώνησαν και καλοσύνη τους και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, ότι όσον αφορά για το τέλος του κόσμου, ότι θα είναι μια καταληκτική ημερομηνία το 1975, είναι από ένα περιοδικό το οποίο έχω στα χέρια μου, μπορούν να το δουν και αυτοί, 1η Αυγούστου 1970, επαναλαμβάνω, 1η Αυγούστου 1970, αριθμός 15, έτσι. Έκδοση μαρτύρων του Ιεχωβά κατά 99,5%, για να μην πω 1000%. Είναι πλαστό το προϊόν? Όχι, δεν είναι πλαστό. Σαφές ότι δεν είναι πλαστό. Να δείξει το δικό του, θα μας φέρω. Όχι, δεν είναι πλαστό. Ναι, δεν φαίνεται να είναι πλαστό. Αν το δικό μας είναι βεβαίως. Απαντώ λοιπόν στους φίλους που τηλεφώνησαν ότι πράγματι στο έντυπό τους μέσα αναφέρεται ότι το 1975 θα είναι το τέλος του κόσμου. Μια ημερομηνία την οποία καθορίζουν. Παρακαλώ πολύ. Να μην αμφισβητούν ντοκουμέντα. Γιατί για μένα τίποτα δεν πρόκειται να περάσει από αυτή την εκπομπή και σε όλη μου τη δημοσιογραφική ιστορία, εάν δεν είναι αληθινό. Δεν είναι μόνο εδώ αυτό. Είναι ντοκουμέντο αυτό. Προχωρούμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Πάρτε το. Με ποια, ένα κομμάτι και τελειώνω για αυτό το ζήτημα. Ναι. Με ποιες τραγικές συνέπειες για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής της ψευδοπροφητείας? Πολλές. Μία θα σας διαβάσω από ντοκουμέντο. Έχει σημασία, κύριε Κούντα. Αυτό είναι μια εσωτερική εγκύκλιο των μαρτυρών του Ιεχωβά. Τον Μάιο του 1974. Να δούμε τι τους προτρέπει να κάνουν εν όψη του τέλους. Μάλιστα. Λαμβάνονται ειδήσεις από αδελφούς μάρτυρες του Ιεχωβά που πολλούν σπίτια και ιδιοκτησίες των, σχεδιάζοντας να τελειώσουν το υπόλοιπο των ημερών των σε αυτό το παλαιό σύστημα με την υπηρεσία σκαπανέως. Ασφαλώς πρόκειται για ένα πολύ καλό τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν το βραχή διάστημα που υπολείπεται πριν τελειώσει αυτός ο κόσμος. Δηλαδή, τους λέει εδώ εμέσως, πουλήστε τα σπίτια σας. Αντιλαμβάνεστε. Εδώ δεν είναι υποχρεωτικό να πιστέψουμε ότι όντως
προηγούνται κάποια γεγονότα. Εδώ είναι μια σαφής προτροπή. Πουλήστε τα σπίτια αυτό, το δηλαδή, λέει έμεσα. Το κτίριο αυτό που έχετε με κόπο σας αποκτήσει, αν είσαστε μάλιστα Χοβά, προτρέπεστε να το πουλήσετε, γιατί είναι πολύ καλός αυτός ο τρόπος να περάσετε το βραχή διάστημα. Και που μάλιστα σε άλλο σημείο λέει κάποιοι, λέει σκαπανείς και τα λοιπά, πουλάνε τις περιουσίες, αγοράζουν ένα τροχόσπιτο, ένα... αυτό και... Βάζεται. Κάτι ακόμα ενδιαφέρει πάρα πολύ εσάς που είστε ένας ερευνητής. Ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ναι, πέστε το, πέστε το. Ενώ λοιπόν... Μην, κοιτάξτε, μην μειώνετε την αξία των ντοκουμέντων. Καθόλου δεν μιλάμε. Όχι, εδώ να σταματήσουμε εδώ. Όχι, ένα κομμάτι, μα είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Μα θέλω να αξιολογήσω αυτό. Ακόμα σοβαρότερο αυτό. Λοιπόν, βλέπετε πότε είναι γραμμένο αυτό. Μάιος 1974. Ναι. Λέει ένα χρόνο μένει για το τέλος του κόσμου, πουλήστε τα σπίτια σας με έμεσο τρόπο. Διαβάζουμε. Όχι κύριε, δεν λέει με άμεσο τρόπο. Με άμεσο τρόπο. Γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό, με συγχωρείτε δηλαδή. Εδώ λέει πουλήστε τα σπίτια σας, το λέει ξεκάθαρα. Εγώ θέλω να είναι γνήσιο αυτό ή είναι πατσαβούρα. Τι λέτε. Μάλιστα. Πάμε εγώ είμαι ποιότερος, θέλω να είμαι ποιότερος. Ναι. Εγώ παρακάτω. Εγώ δεν ήθελα. Άλλη εσωτερική εγκύκλωση τον Αύγουστο του 1974. Έτσι. Ναι. Τι λέει εδώ. Η εταιρεία φρόντισε τελευταίως να αγοράσει ένα νέο περιστροφικό ταχυπιεστήριο παραδοτέο το επόμενο έτος. Ενώ δηλαδή προτρέπει εδώ να πουλήσουν οι οπαδοί τα σπίτια τους, η ίδια η εταιρεία παραγγέλνει κολοσιαία ταχυπιεστήρια παραδοτέα το 75, που σημαίνει ότι η εταιρεία δεν η οποία πιστεύει. Προτρέπει να πουλήσουν οι οπαδοί τα σπίτια, δεν πιστεύει η ίδια στο τέλος του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε τι πράγματα γίνονται. Το ίδιο συνέβη και το 1925. Το καταλαβαίνετε. Είστε δημοσιογράφος, ξέρετε την αξία των ταχυπιεστήριων. Εκατομμύρια λέει μπορεί να τυπώνει βιβλία εκεί πέρα το χρόνο. Λοιπόν, δεν πιστεύει η εταιρεία. Ναι, αλλά θα σου πούνε όμως ότι τα πιεστήρια τα χρειαζόμαστε στη βασιλεία, διότι θα αναστηθεί ο Αβραάμ, ο Ιακώβ, και θα αρχίσουμε να του κάνουμε γραφικό μάθημα των προφητών κτλ. Εντάξει, αλλά θα κληρονομήσουν πιεστήρια τα δικά μας, τα καταστραφούν. Ναι, αυτό βέβαια. Εκατομμύρια τα είχε πιεστήρια πάνω του Times, του Time. Αντιλαμβάνεστε πριν. Κύριε Αναστασάκη, με συγχωρείτε για την καλοσύνη. Εδώ έχω μπροστά μου δύο χαρτιά. Ντοκουμέντα. Τα οποία μόνο δεν είναι απλώς. Ξεκαθαρίσαμε το ένα ντοκουμέντο και για το οποίο σας ευχαριστώ και για το οποίο πρέπει οι κύριοι που μου τηλεφώνησαν να μην ξανατηλεφωνήσουν. Είναι φοβερά άσχημο το να μην λέτε την αλήθεια, κύριε. Λοιπόν, πάει αυτό. Έχετε λοιπόν ανακοινώσει επίσημα ότι θα έρθει η καταστροφή του κόσμου σε αυτό το τεύχος. Και μην ξαναπάρετε τηλέφωνο και πείτε ότι ουδέποτε εγγράφει αυτό ή υπάρχει πουθενά. Θα είναι ντροπή να το κάνετε. Πάμε παρακάτω. Διότι με έχουν απασχολήσει το τηλέφωνο πολύ. Δεύτερο, εδώ υπάρχουν δύο χαρτιά τα οποία λένε προτρέπουν τους οπαδούς να πουλήσουν τα σπίτια τους. Λαμβάνονται ειδήσεις από αδελφούς που πολλούν σπίτια και ιδιοκτησίες των σχεδιάζοντας να τελειώσουν το υπόλοιπο των ημερών των σε αυτό το παλιό σύστημα με την υπηρεσία σκαπανέως. Με όλο το σεβασμό, μην με διακόπτετε. Ασφαλώς πρόκειται για έναν πολύ καλό τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν το βραχή διάστημα που υπολείπεται πριν τελειώσει αυτός ο κόσμος. Εδώ αυτό είναι απάτη. Δηλαδή για μένα, αν αυτό είναι γνήσιο, είναι ποινικό αδίκημα. Αν είναι πλαστό, πώς, θα το πούμε, θα το πούμε στη συνέχεια, θα το πούμε. Λοιπόν, να σας προχωρώ. Πω και κάτι άλλο, παρακαλώ. Πολύ σημαντικό. Η εκκλησία δεν βλέπω που είναι εδώ σε όλα αυτά. Λεπτό, πατήρα, τον Ιερό, λοιπόν, να προχωρήσω. Μου επιτρέπετε, γιατί εγώ αυτά δεν τα είχα δει, τα βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου και μένω έκπληκτος. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ. Σας παρακαλώ. Γι' αυτό, παρακαλώ και εμένα, σας παρακαλώ. Γι' αυτό έχουμε προκαλέσει όλοι οι ερευνητές την εχθρότητα όλων των σκοτεινών οργανώσεων, επειδή ακριβώς έχουμε ντοκουμέντα. Με πρώτον τον πατέρα Αντώνια. Κοιτάξτε τη θρησκεία. Έχουμε προκαλέσει εχθρότητα. Ακούστε, άσχημη και τη θρησκεία, τη θρησκεία των μαρτύρων του Ιαχωβά είναι θρησκεία. Ακούστε, τη σέβομαι, όποια και αν είναι αυτή, και έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Εδώ μιλάμε για ενέργειες απαράδεκτες, κύριε ηθικά. Φούντα, υπάρχουν και συναδελφοί σας δημοσιογράφοι που τα αυτό. Βάζουν με το γραφείο αντιμετωπίσεων ενημερώσεως του κοινού με πολύ άσχημο τρόπο. Για ακριβώς αυτό το λόγο. Επειδή στη βιβλιοθήκη του πατρός Αντωνία, από τα οποία τα έχω πάρει αυτά τα χαρτιά, υπάρχουν ντοκουμέντα. Θα το τελειώσουμε. Λοιπόν, εδώ προτρέπουν να πουλήσουν αυτές. Τώρα, εδώ μιλάνε για το πιεστήριο το οποίο ετοιμάζουν να κάνουν. 8ο του 1974. Αυτά. Πώς μπορώ εγώ να αποδείξω ότι είναι γνήσια, κύριε Αναστασάκη? Απάντηση απλή. Ζητήστε το ακριβώς αντίστοιχο από την εταιρεία Σκοπιά. Και αν δεν είναι ακριβώς το ίδιο, τότε εγώ να καταμηνηθώ από την εταιρεία. Μάλιστα. Θα το κάνω και αυτό. Καρτίστε ημερομηνίες. Να κλείσουμε με ένα θέμα, γιατί η ώρα μας πέρασε. Ωραία. Αυτά δεν τελειώνουν εδώ. Έχουμε ανοίξει τώρα μεγάλο χώρο. Άλλο πολύ ενδιαφέρον. Γνωρίζω περιπτώσεις και η Μάτρος Τροχοβά το ξέρουν ναι. Παλαιότεροι. Πάρτε τα βιβλία. Ότι είχε δοθεί εντολή. Να μην κάνουν παιδιά. Δεν να μην παντρεύονται. Όχι, πατέρα, γιατί το 75 θα έρθει. Γιατί να τελεπωρούνται. Πατέρα, δεν με απασχολούν εμένα αυτά. Εμένα τα στοιχεία που μου δώσατε μου φτάνουν. Είναι αρκετά.
Είναι τρομακτικά στοιχεία. Εγώ θα ήθελα, λοιπόν, προχωρήσω παρακάτω. Θα ήθελα σας παρακαλώ να ένα άλλο θέμα. Αυτή την εικόνα που είναι φρικτή. Δεν με ενδιαφέρει αυτή η εικόνα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή δεν είναι στο πρωτότυπο. Δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό όμως. Όχι, τίποτα που δεν είναι στοιχείο, ντοκουμέντο για μένα δεν περνάει. Είναι ντοκουμέντο αυτό. Είναι φωτογραφία από τα έντυπα της εταιρείας. Είναι ντοκουμέντο αυτό. Εγώ το δέχομαι. Θέλετε να το δείξω με τα χαρά. Όχι, είναι εδώ οι μάρτυρες του Ιεχοβά προσπαθούν να δείξουν ένα φιλικό κοινωνικό πρόσωπο κοινωνικής προσφοράς. Και εδώ έχουμε το χαρακτηριστικό πλέον του λεγόμενου πολεμικού δόλου. Αυτή η γυναίκα που σκοτώνει, που την ζωγράφισε η εταιρεία Σκοπιά, συμβολίζει τους μάρτυρες του Ιεχωβά και τη συμπεριφορά τους. Ο εχθρός, λόγω χάρη κυβερνήσεις κτλ., θα πρέπει να σχηματίσει την εντύπωση ότι δεν κινδυνεύει, ότι είναι φιλικά διακείμενοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και όταν αποκοιμηθεί και ησυχάσει, τότε να χτυπήσει. Αυτός είναι ο λεγόμενος πολεμικός δόλος. Επομένως, εδώ έχουμε μία οργάνωση η οποία παρουσιάζεται προς τα έξω με ένα φιλικό κοινωνικό πρόσωπο. Όμως, οι προθέσεις και αυτό που κρύβεται πίσω είναι ακριβώς το αντίθετο. Και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και από ψυχιατρικής πλευράς. Δηλαδή, οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι διχασμένες προσωπικότητες. Προς τα έξω πρέπει να δείχνουν άνθρωποι της αγάπης, της φιλίας και τα λοιπά, ειρηνικοί, μέσα μισούν. Η εταιρεία Σκοπιά, και αυτό αποδεικνύεται, μιλάει για τις θεοειδείς ιδιότητες του μίσους. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά πρέπει να μισούν κάθε τι που είναι βδελικτό στον Ιεχωβά. Θα πλύνουν τα πόδια τους, λέει, στο αίμα το δικό μας. Αυτό τους υπόσχεται. Πρέπει να μισούν αυτούς που μισεί ο Ιεχωβά. Και μισεί ο Ιεχωβά κάθε έναν που αρνείται να ενταχθεί μέσα στο στρατόπεδο των μαρτύρων. Από το άλλο μέρος, εξωτερικά, πρέπει να δείχνουν ένα πρόσωπο αγάπης. Γι' αυτό και πολλοί έχουν παραφρονήσει αυτός ο διχασμός. Μάλιστα. Κοιτάξτε, η δική σας άποψη, η δική σας θέση, θα πω κάτι πολύ σκληρό, να με συγχωρέσετε, είστε ένας ιερωμένος. Η ανάπτυξη της αυτής της, ας την πούμε, αίρεση, πώς να την πούμε, θέλετε αίρεση, εσείς ξέρετε, είστε αρμόδιος κοινωνικός. Η ανάπτυξη της οργάνωσης αυτής σημαίνει ότι από την αντίθετη πλευρά, με όλο το σεβασμό που και το έργο σας το δηλώνει και είστε πασίγνωστος στο Πανελλήνιο για αυτά τα οποία έχετε γράψει και ασχοληθεί, και εκπροσωπείτε την Αρχιεπισκοπή Αθηνών στον τομέα των αιρέσεων, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτό που λέω εγώ, ναι, δεν το λέω, βέβαια είμαι όλα αυτά που λέτε, αλλά δεν το λέω αυτό επειδή πρέπει έτσι να το λέω. Είναι το αποτέλεσμα μιας 20ετούς εντατικής ερεύνης και είμαι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει συγκεντρώσει ολόκληρη τη βιβλιοθήκη των 100 ετών των μαρτύρων του Ιεχωβά, που δεν την έχει αυτή ούτε οποιοδήποτε, ούτε η οπαδή. Την έχει οργάνωση, όπως είπατε, κλειδωμένη. Έτσι. Επομένως, αυτά που λέμε εμείς εδώ με τον κύριο Αναστασάκη είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να αποδείξουμε και τα οποία έχουμε ερευνήσει. Δεν είναι φήμες. Γι' αυτό το λόγο και η εταιρεία Σκοπιά δεν καταπιάνεται με αυτό που λέμε εμείς και πάει να το στρέψει σε αυτό που δήθεν είμαστε εμείς. Ή ρίχνει λάσπη. Έχει λάσπη. Εμείς λοιπόν απαντούμε στην Εκκλησία της Ελλάδος ότι σας παραχωρούμε από αυτό το κανάλι μία φορά την εβδομάδα μία ωραία εκπομπή και ελάτε εδώ να αναπτύξετε και να αποδείξετε με όλα τα στοιχεία που έχετε, μόνο με στοιχεία, αυτά τα οποία έχετε συγγράψει. Ναι, με μόνη τη διαφορά. Αυτή είναι μια προσφορά ότι, την οποία μπορείτε να κάνετε χρήση ή όχι. Ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε ένα φορτηγό αυτοκίνητο και να κουβαλούμε τα αρχεία μας εδώ, μπορούμε όμως να πούμε, αυτό λέει η εταιρεία, εκεί, σε αυτό το πράγμα, πηγαίνετε να το ερευνήσετε. Ακούστε, μάρτυρες ακούστε, του Ιεχωβά. Θέλετε να σας το μεθοδεύσω εγώ, αφού το λέτε έτσι? Γιατί εμείς δημοσιογράφοι έχουμε ένα πρακτικό μυαλό. Μην νομίζετε ότι θέλω να έχω το μέρος της Ορθόδοξης Γενικής Εκκλησίας όταν είμαι λειτουργός, εγώ έτσι το νιώθω, του τύπου, και οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι άνθρωποι τους οποίους εγώ πρέπει να καλύπτω δημοσιογραφικά και θα τους καλύψω. Να είστε απόλυτα βέβαιος. Έναντι ή ασδήποτε και οποιοδήποτε ανθρώπου που θα θέλει να σταθεί απέναντί μου. Αλλά αυτό είναι το καθήκον το δικό μου. Έτσι, θα τους υπερασπιστώ. Από τη στιγμή όμως που εσείς έχετε στοιχεία, όπως λέτε, θα σας πω τον τρόπο. Εάν θέλετε, εάν πράγματι, εμείς τι κυνηγάμε δημοσιογράφοι, την αλήθεια κυνηγάμε. Εγώ τι κυνηγάω, δεν μπορεί κανείς να μου το αμφισβητήσει σε αυτόν τον τόπο. Όσο υπάρχω. Με ακούτε?
Δεν μπορεί κανείς να το ψηφίσει. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει, να σας απαντήσω. Μπορείτε θαυμάσια. Είπατε δεν μπορεί να κινηθεί μια βιβλιοθήκη και να έρθει εδώ, όμως θαυμάσια μπορούμε να στείλουμε εμείς ένα τέλος πάντων συνεργείο μας να κινηματογραφήσει αυτά τα αρχεία τα οποία έχετε, να σας να ολοκληρώσω και βεβαίως όταν τεθεί θέμα γνησιότητας θα προσφύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη η οποία και θα αποφασίζει συνεχώς, αενάως θα της το ζητήσουμε και θα το πράξει και θα μας λέει... Υπάρχει ένας άλλος τρόπος πιο απλός. Ποιος είναι? Ορίζουμε ένα συγκεκριμένο θέμα, να ξέρουμε τι στοιχεία θα φέρουμε και τα φέρουμε. Τα φέρουμε και τα είδαμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, ναι. Οι μάρτυρες του Ιεροφά θα πούν πολύ σωστά, οι συμπατριώτες μας, έτσι. Βεβαίως. Οι συμπατριώτες μας είναι αυτοί. Αφού έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα ορίσει, εμείς αμφισβητούμε τη γνησιότητα αυτού του εγγράφου που έχετε εκεί. Θα φέρουμε τα πρωτότυπα. Και λοιπόν, τα πρωτότυπα. Και λοιπόν, οι ίδιοι μάρτυρες να φέρουν το πρωτότυπο. Να φέρουν και εκείνοι τα πρωτότυπα. Δηλαδή έφερε, σας έφερε μία διακόνη, επιτρέπετε. Σας έδωσε ένα ντοκουμέντο που λέει πουλήστε τα σπίτια σας. Εντάξει. Και έχουμε τη σχετική ημερομηνία. Να φέρω το αντίστοιχο. Είναι σαν να λέμε ότι το περιοδικό Εκκλησία, το να επίσημο, λέμε και ξελέμε, το επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας. Ακούστε. Μα, κύριε Χούντα, είπατε είναι, πριν, ναι. Είπατε πριν, με όλο το σεβασμό, ναι. Κοιτάξτε. Είπατε είναι πριν απλό το θέμα. Ακού, δεν είναι καθόλου απλό. Είπατε το εξής. Εάν θελήσει κάποιος μάρτυρας του Ιεχωβά να πάρει ένα βιβλίο από αυτά, και είπε και κάποιος επίσκοπος τους χθες εδώ, εντάξει, δεν μπορεί να προσεγγίσει τη βιβλιοθήκη. Αυτό σημαίνει δικτατορία. Αυτό σημαίνει τρομοκρατία. Εσείς το λέτε αυτό. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν στην Ελλάδα, κοιτάξτε, να μην υπάρχει μία βιβλιοθήκη, κοιτάξτε, η Εθνική Βιβλιοθήκη. Κοιτάξτε. Είναι όλα τα βιβλία τα Ορθόδοξα εκεί. Να σας γιατί πω δεν τα δίνει η εταιρεία Σκοπιά στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Εσείς το λέτε αυτό και είναι σεβαστή η άποψή σας και σωστή αν θέλετε. Κανένα πρόβλημα. Εγώ λέω ότι είναι σωστή. Σας απαντώ. Όμως ο κύριος που ήταν χθες εδώ είπε ότι δεν μπορεί να προσεγγίσει κανείς τη βιβλιοθήκη και να πάρει αυτά τα έγγραφα. Να μιλάμε πρακτικά. Το αντίθετο η να εταιρεία. Μιλάμε πρακτικά. Ναι. Δηλαδή, πρακτικά να μιλάμε. Γιατί λέμε συνέχεια, αν εμείς δείξουμε ένα βιβλίο από αυτά που θα φέρετε εσείς εδώ και που είπατε ότι αν είναι λίγα και ορίσουμε ένα θέμα, εγώ θα τα φέρω. Βέβαια. Τα δικά τους. Τα πρωτότυπα, των οποίων εσείς ισχυρίζεστε ότι έχετε όλα τα αντίγραφα, δηλαδή τα γνήσια. Όχι και σε όλες τις γλώσσες και σε όλα τα αυτά. Είπατε ότι έχετε όλα τα γνήσια βιβλία της Σκοπιάς. Αυτά που έχουμε είναι γνήσια. Μπράβο. Αυτά λοιπόν θα έρθουν εδώ, θα αμφισβητήσουν οι μάρτυρες. Υπό τον όρο ότι θα έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Το είπαμε αυτό. Δεν μπορούμε να φέρουμε. Το είπαμε αυτό. Θα αμφισβητήσουν ότι είναι γνήσια. Ναι. Εμείς πώς θα αποδείξουμε ότι είναι γνήσια? Επιτρέπετε να σας πω απλό πράγμα. Μάλιστα. Εάν εγώ βγάλω ένα δεκάρικο, ένα νόμισμα δηλαδή, και μου πείτε ότι είναι πλαστό, έτσι δεν είναι? Αμφισβητούμε, αποδεικνύουμε την πλαστότητά του προσκομίζοντας ένα γνήσιο, το ίδιο νόμισμα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Επομένως, εάν αυτό το βιβλίο της οργανώσεως που έχουμε ενωπιών μας μας το βγάλουν πλαστό, να φέρουν το ίδιο οι μάρτυρες. Σας λέω, δεν με ακούτε κύριε Αναστασάκη. Κύριε Αναστασάκη, δεν με ακούτε. Δεν μπορούν να το φέρουν. Αυτό το δέχτηκε ο πατέρας. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Όχι, δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Όταν σας λέω εγώ, στον τόμο της Σκοπιάς του 1968, στη σελίδα 83, είναι, τα θυμάμαι, σελίδα 83, λένε η εταιρεία Σκοπιά υπόσχεται στους μάρτυρες του Ιεχωβά ότι εμείς θα σκοτωθούμε, το αίμα μας θα τρέχει ποτάμι και θα έρθουν αυτοί να πλύνουν τα πόδια τους στο αίμα το δικό μας. Εάν το αμφισβητήσουν αυτό, είναι απλό. Να μας φέρουν από τη δική τους βιβλιοθήκη στον τόμο αυτό. Πατέρα, δεν με καταλαβαίνετε. Γιατί δεν με καταλαβαίνετε? Για ξαναπείτε. Δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να το φέρει. Δεν μπορούμε να συνηθούμε εκεί να στα σάκη. Δεν το φέρνει. Ωραία λοιπόν, φύγω μαχή λοιπόν. Δεν ξέρω το τι κάνει. Μα εγώ δεν ξέρω τι κάνει. Εμείς φέρνουμε το γνήσιο. Μου επιτρέπετε. Ναι. Εμείς πώς θα αποδείξουμε ότι αυτό είναι γνήσιο? Λέω λοιπόν, προτείνω εγώ. Ναι. Θα το θέσουμε στη διάστηση της ελληνικής δικαιοσύνης και θα πούμε αυτό κύριε αμφισβητεί τη γνησιότητά του. Ναι. Κάντε μία εισαγγελική έρευνα. Διατάξτε. Θα τη βρούμε την άκρη κι εμείς. Και από εκεί και πέρα να δούμε αν είναι έτσι. Αλλά μπορεί να γίνει και κάτι πολύ απλό. Ναι. Μπορεί να το φέρουν οι ίδιοι. Βεβαίως. Ακόμη καλύτερα βέβαια. Ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, μένουμε στο τελευταίο θέμα που δεν θα το συζητήσουμε εδώ απόψε, ούτε θα το συζητήσουμε μαζί, είναι το θέμα της στράτευσης. Εκεί υπάρχει ένας τόπος εδώ, ο οποίος εμείς σε μια προχωρημένη ηλικία σήμερα, που ζήσαμε μερικώς δύο πολέμους, έναν γενικό παγκόσμιο πόλεμο και έναν εμφύλιο, ξέρουμε και από την ιστορία μας, την οποία αγαπούμε και λατρεύουμε, ότι αυτός ο τόπος, με τη βοήθεια, το λέγω, και της Εκκλησίας, στέριωσε, έμεινε ελεύθερος με πολέμους φοβερούς των γονέων μας που χάθηκαν σε αυτές τις μάχες. Yes. Λοιπόν, ανθρώπους οι οποίοι, συμπατριώτες μας, δεν δέχονται
να υπερασπίσουν αυτή την πατρίδα, αυτό το χώμα που πατάνε, εγώ θα το πω δημόσια, δεν τους χρειαζόμαστε εδώ. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω. Μπορούν να πάνε όπου θέλουν αλλού. Θα αυτή είναι δημόσια δήλωση αυτό. Δική μου και να με αντιμετωπίσουν. Ναι, κύριε Χούντα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Και ξαναλέω και πάλι. Σεβαστή η θρησκεία τους. Σεβαστή η αίρεσή τους. Πάνω από το κεφάλι, το δικό μου. Το δικό μου. Υπεράσπιση του εδάφους του ελληνικού. Προσέξτε. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να το υπερασπιστούν. Δεν νομίζω ότι έχουν ναι, θέση. Αλλά αυτούς τους περιορισμούς τους θέτει και το άρθρο 9 της Συμβάσεως της Ρώμης. Αλλά θα ήθελα, για να μην γίνει καμία παραξήγηση, να πω με έμφαση, και αυτά μπορούμε να τα αποδείξουμε με τον τρόπο που είπατε προηγουμένως, ότι η εταιρεία Σκοπιά, μιλάω για την εταιρεία Σκοπιά, διότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι θύματα και εκτελούν τις εντολές της, η εταιρεία Σκοπιά δεν είναι κατά της θανατικής ποινής. Δεν είναι κατά των όπλων. Δεν είναι κατά του πολέμου. Μάλιστα, η εταιρεία Σκοπιά διακηρύττει ότι στη Βασιλεία, λέει, δεν θα υπάρχουν φυλακές. Γιατί θα του θεκίζονται αμέσως οι παραβάτες. Δεν είναι καν υπέρ του αφοπλισμού. Ο Ιεχωβά. Πού το λέει αυτό. Ο Ιεχωβά λέει. Δεν είναι η ειρήνη. Το λέτε εσείς αυτό. Η εταιρεία Σκοπιά το λέει αυτό. Τότε γιατί δεν θέλουν να κρατήσουν όπλο. Αυτό να το ρωτήσετε την εταιρεία Σκοπιά. Σας παρακαλώ, κύριε. Το κουβεντιάζουμε το θέμα ή άλλη φορά. Με συγχωρείτε. Όχι, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, δείτε. Τι είναι αυτό, αυτό είναι μπόμπα που λέτε τώρα. Τι είναι αυτό. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά οφείλουν να ακολουθήσουν την εταιρεία Σκοπιά, η οποία λέει ότι δεν είναι κατά της θανατικής ποινής. Δεν είναι κατά της άμυνας. Δεν είναι κατά του πολέμου. Πού το αυτό. Θα το δείξω. Βγάλτε το. Θα δείξουμε λοιπόν ότι. Ότι δεν είναι ερηνιστέ. Δεν είναι ερηνιστέ. Όχι, εγώ θέλω ότι για τα όπλα. Σας παρακαλώ. Για την άμυνα. Εγώ μπορώ να δείξω για τα όπλα, ότι δέχονται την άμυνα. Εάν είχαμε καιρό και μελετούσαμε εδώ. Μέχρι αύριο. Δεν μπορούμε κάθε μέρα. Όσο θέλετε. Για την άμυνα. Θα μπορούσαμε να βρούμε τις σωστές παραπομπές. Για την άμυνα. Ό,τι μπορώ εγώ θα το αποδείξω. Να δούμε τι λέει. Επιδοκιμάζουν εγγραφέ το να αμήνεται ο χριστιανός εναντίον παρανόμου επιθέσεως μεταχειριζόμενος βίαν, όπως αποθήσει την διάφτην επίθεση, ρωτάει και απαντάει. Η άμυνα είναι δικαίωμα παντός ανθρώπου, όπως αποκρούσει επίθεση χρησιμοποιών διάφτην βίαν, ή της φαίνεται εις αυτόν ότι είναι αναγκαία δια να προφυλάξει εαυτόν από προσωπική βλάβη ή βλάβη εις την περιουσία. Επιτρέπεται λοιπόν η άμυνα. Το ίδιο δικαίωμα αμήνης δίνεται να ασκηθεί υπ' αυτού δια την προστασία των πλησίων αυτού συγγενών ή στενών φίλων. Άμυνα υπερ τρίτων δηλαδή. Και σωστά. Και άμυνα υπέρ της εταιρείας, βέβαια. Τι ούτως είναι ο νόμος των εθνών ή κρατών. Και ο νόμος αυτός δεν στηρίζεται επί της παραδόσεως ούτε επί συμπερασμάτων ανθρώπων μόνον, ανευρίσκει πλήρη υποστήριξη εις τον λόγο του Θεού. Λοιπόν, επιτρέπεται να αμυνθεί κανείς για τον εαυτό του, για την περιουσία του, για τους φίλους του, για τρίτους, και αυτό είναι δικαίωμα παντός ανθρώπου που το λέει ο Θεός. Έτσι λέει. Γιατί λοιπόν, αφού δέχονται την άμυνα, δεν πάνε δέχονται άμυνα για την πατρίδα. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Συγγνώμη, είναι. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λέει εδώ. Εγώ αμφισβητώ τη γνησιότητα αυτού του βιβλίου. Είναι δεδοτικό εμείς αυτό το πράγμα. Όχι, τώρα θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε, κύριε, θα το δούμε. Μην ανησυχείτε. Δώστε τον τίτλο στον κόσμο. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε αυτή την εικόνα εδώ. Να τελειώσουμε για το θέμα αυτό και μετά λέτε αυτό που θέλετε. Έτσι δεν θα βγούμε καθόλου. Πατέρα Αντώνη, κοιτάξτε κάτι να σας πω. Σας είπα ήδη προηγουμένως και τα πρωτότυπα να τους φέρουμε πάλι νόθα θα μας τα βγάζουν. Όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν αυτό. Λέτε, θα το βρούμε, θα το ξεκαθαρίσουμε. Τι έχετε πάλι για τα όπλα. Άμυνα εδώ. Δέχεται την άμυνα την προσωπική τους. Παλαιότερο έντυπο, νεότερο έντυπο. Σε άλλο σημείο μιλάει για ιερό πόλεμο. Λοιπόν, που θα δώσει εντολή ο Ιεχωβά τι θα κάνουν. Πράγματι, ένα χτύπημα που θα δοθεί σε περίπτωση αυτοεπερασπίσεως μπορεί να ταυτίσει, να τραυματίσει τον επιτιθέμενο. Αν όμως έχει ως αποτέλεσμα να φωνεύσει τον επιτιθέμενο, αυτό δεν θα είναι εκ προθέσεως, ασφαλώς. Ένας χριστιανός ο οποίος πιθανόν θα εφώνευε τυχαίως με μια μπουνιά αυτόν που το επετέθη, οφείλει να αναγνωρίσει τη σοβαρότητα αυτού που συνέβη. Αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να είναι ένοχος αίματος για αυτό που συνέβη, μολονότι αυτό ήταν χωρίς πρόθεση, οφείλει να προσέλθει, δηλαδή να επιτρέπεται η άμυνα και να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Δικαιολογημένα και σωστά, μα. Σωστά μια αναφέρει η εταιρεία. Επιτρέπεται λοιπόν η άμυνα για τον εαυτό μας, για τους μάρτυρες και για τρίτων. Γιατί τότε δεν αμήνονται στα σύνορα. Είναι ένα ερώτημα. Το κουβεντιάζουμε, αν θέλετε τώρα ή αυτό, αυτό
δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο είναι αυτό εδώ. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Εδώ δεν μιλάει για όπλα καθόλου. Επιδοκιμάζουν εγγραφέ το να μείνεται ο χριστιανός εναντίον παρανόμου επιθέσεως, μεταχειριζόμενος βίαν όπως αποθήσει την διάφθην επίθεση. Μάλιστα. Η άμυνα είναι δικαίωμα παντός στον ανθρώπο που αποκρούσει η αντίθεση της σημαντικής διάφθην βίαν ή της φαίνεται σε αυτόν ότι είναι αναγκαία να προφυλάξει είναι αυτόν προσωπική βλάβη στην περιουσία του. Το δικαίωμα δύναται να ασκηθεί υπ' αυτού την προστασία των πλησίων αυτού συγγενών ή συνομφίλων ή αδερφών ή ολοκλήρου του ελληνικού λαού δηλαδή. Όχι ολοκλήρου του ελληνικού λαού. Συγγενών αυτού ή φίλων λέει εδώ. Προσέξτε, εγώ λέω εγώ του ελληνικού λαού. Όχι, όχι, εγώ το λέω. Η εταιρεία δεν το λέει. Όχι, η εταιρεία δεν το λέει. Λοιπόν, αυτό είναι σαφώς γνήσιο. Όχι, είναι γνήσιο. Τι λέτε. Μάλιστα. Μα θα φέρουμε εμείς οι πλαστά. Εδώ κοιτάξτε να δείτε κάτι το τρομερό. Εδώ. Είναι από το βιβλίο Φως. Ο πρώτος τόμος. Αυτά αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα το πούμε αυτό. Ο πρώτος τόμος. Τι λέτε τώρα, κύριε Κουκουλιά. Αφήστε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο πρώτος τόμος του βιβλίου Φως. Θα καλέσουμε ένα εκπρόσωπο να μας πει. Εδώ δεν λέει τέτοια θρησκεία. Αύριο ένας δηλώσει να πούμε δεν θέλω να παρακολουθήσω θρησκευτικά, αφήνει το μάθημα. Λέμε. Αν αυτό γίνει, τότε να επιγίνω κι εγώ. Έχει τρεις εκπροσώπους της Εκκλησίας που τον γελιοποιεί χυδαιότατα, είναι τα ράσα του επάνω και φαίνονται από μέσα εσώρουχα γυναικεία. Λοιπόν, το σταυρό τον έχει στο ύψος των γεννητικών του οργάνων, κατόπιν τον εκπρόσωπο της πολιτείας και τον εκπρόσωπο του εμπορίου κτλ. Και πάνω έχει τον σατανά, ο οποίος κατευθύνει τα πάντα. Πέστε μου, αυτό έχει σχέση με ιδεολογική αντιπαράθεση? Έχει σχέση αυτό, δηλαδή γελιοποιεί ή και με χυδαίο τρόπο μιλάει για την, εδώ λέει γραία πόρνη για την Εκκλησία. Λοιπόν, πώς να διατάξει η εταιρεία την άμυνα μιας χώρας η οποία θεωρείται ότι είναι του διαβόλου? Επιτρέπετε, προθέσω ο εκπρόσωπος της εταιρείας όταν παρουσιάσετε αυτό το ντοκουμέντο ότι είναι στα δικά σας βιβλία να φέρετε. Ναι, ότι είναι το πρωτότυπο, αυτό είναι το πρωτότυπο. Αυτό είναι, κοιτάξτε τι δυνατότητα. Είναι και έκρωμα μάλιστα. Αυτό είναι ο πατήρ Αντωνίος το δημοσίευσε. Ναι, αλλά έχει την παραπομπή. Μπορεί να πάει κανείς εκεί να το βρει. Το πρωτότυπο. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά οφείλουν να ζητήσουν αυτό στη βιβλιοθήκη της εταιρείας Σκοπιά. Είναι το και έκρωμα εδώ, βλέπετε. Φως. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έκδοση μαρτύρων του Ιεχωβά. Το πρωτότυπο. Μάλιστα. Και. Πού είναι η εικόνα εδώ, δηλαδή, και εδώ η εικόνα. Ναι, κάθε τι που δημοσιεύεται. Μην σας ανησυχεί, εγώ δεν έχω. Δημοσιεύεται εδώ. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. 94, 95, 96, 97. Μάλιστα. Εδώ. Κύριε Χούντα, κάθε τι που δημοσιεύεται σε αυτό το βιβλίο, μια δικτατορία στο Μπρούκλιν, έχει παραπομπές και έχει και πολλά κλισέ που μπορεί ο καθένας να πάει να το ελέγξει. Όχι, να σας πω κάτι. Δεν δάστε κοντό του ψαλμού, αλληλούια. Αν όλα αυτά είναι τις που τα λέτε, θα τελειώσει το θέμα. Δεν τελειώνει το θέμα. Θα τελειώσει. Μα δέχονται πιέσεις. Ακούστε, κύριε Βεχούντα. Ποιος δέχεται πιέσεις? Η ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε τι πιέσεις δέχεται από το εξωτερικό? Ξέρετε για αυτό το θέμα. Ποιο είναι το στάτους? Δεν μας απασχολεί. Ποιο είναι η νομική κατοχήρωση στην δεν Ελλάδα? Δεν μας απασχολεί. Είναι η συνθήκη εμπορίου φιλίας και ναυτιλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες 1953, ύστερα από πιέσεις που ασκήθηκε στην ελληνική κυβέρνηση και έχουν την μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους. Τέλος πάντων, εγώ κοιτάξτε, θα κλείσουμε αυτή τη σημερινή μας συνάντηση, η οποία δεν είναι η πρώτη και τελευταία, είναι η πρώτη μια σειράς πολλών. Εάν είσαστε ταγμένοι να υπερασπίσετε την Ορθόδοξη Ελληνική μας Εκκλησία, εγώ, την αλήθεια. Όχι, ακούστε, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας πω το εξής. Ως λειτουργός των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του τύπου, σας δηλώνω δημόσια ότι είμαι υποχρεωμένος να υπερασπιστώ με κάθε τρόπο τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Το καλύτερο είναι να υπερασπιστούν οι ίδιοι τον εαυτό, να έρθουν εδώ να μιλήσουν. Όχι, όχι. Θα τους υπερασπιστώ με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Να είστε όμως βέβαιος ότι στην περίπτωση που διαπιστώσουμε εμείς από την ερευνά μας ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι θύματα μιας εμπορικής οργάνωσης, μπορεί να είναι έτσι που το λέτε εσείς, οι οποίοι είναι θύματα και τους εκμεταλλεύονται την προσωπική τους εργασία, την περιουσία και όλα αυτά, να είστε σίγουροι ότι θα μας βρουν απέναντι και εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε την αλήθεια, να αποδείξουμε την αλήθεια, αν αυτή και όπου υπάρχει.
Ως τότε, μόνο με στοιχεία, μόνο με ντοκουμέντα, εγώ δεν μπορώ να είμαι παρά και με το μέρος των μαρτύρων του Ιεχωβά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, να τους ενημερώνω. Είναι και αυτή ένα κομμάτι από τους συμπατριώτες μας. Πιστέψτε μας, ακούστε. Εμείς είμαστε υπέρ των μαρτύρων του Ιεχωβά. Το φαντάζεστε, εδώ που είμαστε, υπερασπιζόμαστε. Είμαστε η μόνη πηγή πληροφόρησης των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αυτό θέλω να πω. Διότι όλα ελέγχονται. Πέρα, απευθύνατε βαρύτατες κατηγορίες κατά της ελληνικής πολιτείας απόψε εδώ. Δεν απευθύναμε καμία κατηγορία. Είπαμε ότι η ελληνική πολιτεία εκβιάζεται από διάφορες οργανώσεις σκοτεινές του κόσμου να κάνει παραχωρήσεις. Σας απάντησα. Το ξέρετε ότι ένας υπουργός προηγουμένης κυβερνήσεως έλαβε ένα φορτηγό αυτοκίνητο επιστολές, εκβιαζόμενος κατά έναν τρόπο εμέσως για κάποιο θέμα, νομίζοντας ο υπουργός εκείνος ότι αυτά είναι της κοινής γνώμης, της διεθνούς κοινής γνώμης. Δεν το κάνει μόνο η εταιρεία Σκοπιά αυτό, το κάνουν πολλές οργανώσεις. Και παλαιότερα και νεότερα. Οι Έλληνες υπουργοί δεν εκβιάζονται. Η ελληνική κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Μα τι λέτε. Το ελληνικό κράτος δεν εκβιάζεται. Έλεγα το παρακαλώ. Όταν γινόταν ο Αμφίλιος πόλεμος, ήταν πρωθυπουργός σε ένα φεγγάρι ο Σοφούλης ο Ήμιστος. Εδέχθη επιστολή από τον αρχηγό της εταιρείας Σκοπιά στην Αμερική, ο οποίος του επέσυε την αμερικανική βοήθεια στην Ελλάδα και τα φορτία όπλων που ήρχονται από την Αμερική στην Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί έδιωχνε ορισμένους Αμερικανούς ή Αποστόλους τότε, ο Σοφού, η κυβέρνηση τότε. Λοιπόν, έστειλε γράμμα, υπάρχουν γραμμένα, χαρτιά, ντοκουμέντα. Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη κατάσταση για τη χώρα μας. Όπλα έστειλαν οι Αμερικανοί και τρόφιμα. Τι να κάνει ο Σοφούλης. Να πνιγεί. Τι λέτε. Έτσι που το λέτε εσείς. Κάντε λάθος. Κυβερνούσε την Ελλάδα. Κάντε λάθος. Έπρεπε να κάνει κάποια πράγματα. Εμείς δεν κρίνουμε τι έπρεπε ή τι δεν έπρεπε. Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Όχι, σας παρακαλώ. Έχουμε άποψη. Έχουμε και εμείς άποψη. Εμείς εκθέτουμε τα γεγονότα. Εκβιάζεται κατά επανάληψη εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις με έναν τρόπο. Εσείς το λέτε. Από τις σκοτεινές δυνάμεις του εξωτερικού. Και σκοτεινές. Μα τι λέτε. Μα τι. Καλέστε τον Παπαδόνι να σας πει τι έχει υποστεί εκ μέρους σκοτεινών οργανώσεων του εξωτερικού. Στην προσωπική του αυτή η ζωή, βέβαια, τον απειλούν, τον φοβερίζουν, εξώδικα τους στέλνουν οι άνθρωποι και ορισμένοι συναρμίζουν δημοσιογράφοι αντί να ερευνήσουν την αλήθεια, που είναι το δίκιο, υπερασπίζονται αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις. Αυτό είναι ένα ελληνικό. Δεν δέχομαι ότι, ακούστε, δεν δέχομαι ότι οι συναρμίζουν, υπερασπίζονται βεβαίως το σκότος και την αλήθεια. Η οποία είναι άριστος γνώστης του τι γίνεται παγκοσμίως σε αυτά τα κυκλώματα. Και λέγει ότι στη Γαλλία και στη Δυτική Ευρώπη γενικότερα δεν υπάρχει περίπτωση εφημερίδος ή καναλιού που να μην είναι με το μέρος των γονέων και των θυμάτων και να είναι με το μέρος των οργανώσεων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως συμβαίνει εδώ δυστυχώς με μεγάλες εφημερίδες. Στην Ελλάδα. Τι λέτε τώρα, πατέ. Όταν σας λέγω ότι όταν σας λέγω ότι δημοσιογράφοι που δημοσιογραφούν σε μεγάλες εφημερίδες, συγκεκριμένοι βέβαια, λοιπόν, αρχίζουν να σχεδιάζουν το ποτρέτο ενός νέου Χίτλερ που λέγεται Λεβιζόπουλος, όταν δέχονται πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών των οργανώσεων αυτών που αρχίζουν να σκαλίζουν και να αλληλογραφούν και να ζητούν πληροφορίες από συμμαθητές μου στο γυμνάσιο και στο δημοτικό, καταλαβαίνετε πόσο μακριά πηγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο το ότι λόγω χάρη ο εισαγγελέας κύριος Αγγελής έκανε έρευνες στην οργάνωση Scientology, παραδείγματι, Κέντρο Εφηρεσπομένης Φιλοσοφίας Ελλάδος. Λοιπόν, εκεί κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, γιατί εγώ δεν είχα τη δυνατότητα εδώ, βρέθηκαν δύο φάκελοι δικοί μου. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα πράγματα. Μπορείτε να μου πείτε ποιες εφημερίδες είναι αυτές, Δεν θα ήθελα. Είναι γνωστές, στο Πανελλήνιο. Γιατί δεν τις λέτε. Εγώ να καλέσω εδώ τους διευθυντές. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι, φαίνεται ότι αυτές οι εφημερίδες έχουν κάποιους δημοσιογράφους που έχουν δεσμευτεί σε αυτούς να δημοσιεύουν οποιαδήποτε κείμενο. Πείτε τα ονόματά τους. Δυστυχώς δεν δημοσιεύουν πάντοτε ούτε καν τις δικές μας απαντήσεις. Είναι ένα ειδικό κοιτάξτε, θέμα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Με όλο πάλι το σεβασμό που σας λέω. Δεν θα ήθελα να... Δεν μπορώ εγώ να το δεχτώ αυτό.
Δεν μπορώ να το δεχτώ. Καλά. Πείτε μου εφημερίδες, πείτε μου ονόματα. Να μην κάνουμε διαφημίσεις στο τραπέζι εδώ. Αν τα πούμε off the record. Όχι, το γιατί off the record, γιατί. Για να μην κάνουμε διαφήμιση στον τύπον αυτό. Δεν με πειράζει. Είναι διαφήμιση. Κοιτάξτε, αυτό είναι, θέμα, αυτό είναι θέμα δικό μου, μια δική μου στρατηγική. Ναι, εγώ δεν το ακούω αυτό. Ξέρετε ότι αυτοί οι κύκλοι υποστηρίζουν ότι εγώ διευθύνω τις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδος. Ότι εγώ συνεργάζομαι με ναζιστές, ότι εγώ βασάνιζα τους φοιτητές, βασάνιζα τον κόσμο, ότι ήμουν το παριθμόν ένας, ουδέποτε έχω ασχοληθεί με την πολιτική. Διδάσκετε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών? Όχι, δεν διδάσκω. Πού διδάσκετε? Σε επιμορφωτικά και προγράμματα της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας. Λοιπόν, εγώ δεν γνωρίζω αυτά τα οποία μου λέτε από τη στιγμή που δεν μου δηλώνετε ονόματα και τίτλους. Τα ξέρουν οι ακροατές. Δεν μπορώ να τα δεχτώ, ναι. Όχι. Εγώ δεν τα ακούω. Εντάξει. Όταν αποφασίσετε να τα δηλώσετε, τότε θα τα ακούσω και τότε σε αυτό το τραπέζι και οι συναδελφοί και οι εκδότες του και οι εκπρόσωποι δεν έχετε δει εσείς δημοσιογράφο συγκεκριμένο που ορίεται και βλέπει εφιάλτες και φωνάζει Αλεβιζόπουλος, τι θα κάνουμε τον Αλεβιζόπουλο. Δεν έχετε δει πουθενά, δεν παρακολουθείτε τα κανάλια. Ο άνθρωπος έχει εφιάλτες. Δεν έχω δει κανένα. Βλέπει εφιάλτες. Δεν έχω δει. Και το λυπάμαι. Άμα δεν μου πείτε ποιος είναι, να έρθει εδώ. Αφήστε. Να δούμε μαζί τους εφιάλτες. Κοιτάξτε, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Μιλάμε γενικότερα, όχι προσωπικά. Ναι, δηλαδή, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Εγώ προκαλώ, αν θέλετε, να μου απαντήσετε. Εσείς δεν μου απαντάτε. Η κουβέντα, επιτρέπετε, η κουβέντα έρχεται ως εξής. Πόσο θέμα. Κύριε Χούντα, η κουβέντα εξελίχθηκε. Είπατε ότι εσείς. Στον ενθουσιασμό σας και στο έτσι. Δεν έχω κανένα ενθουσιασμό. Βέβαια, όχι, έχετε ένα φιλότιμο. Ελληνικό επιτέλους. Τη δουλειά μου κάνω. Δουλειάς. Λοιπόν, στην αναζήτηση της αληθείας, επιτέλους. Ναι. Που τόσο πολύ επιθυμείτε να κάνετε. Δεν έτσι, επιθυμώ. Με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι και μου λένε αυτά που λέτε είναι παραμύθια. Αγανακτείτε και λέτε. Κύριε Χούντα, θα σας στείλω τα έντυπα να τα διαβάσετε σε εφημερίδες. Μην ανησυχείτε, θα τα βρούμε όλα. Θα σας στείλω και κάτι. Λέτε η ελληνική πολιτεία. Τι κάνει η ελληνική πολιτεία. Κάνει τη δουλειά της. Καλά η ελληνική πολιτεία. Δέχεται όμως πιέσεις από το εξωτερικό. Ξέρετε, έχουμε υπογράψει διάφορες συμβάσεις. Ξέρετε πόσο η Ελλάδα πιέζεται από το εξωτερικό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δέχεται πιέσεις και δεν μπορεί να κάνει. Ξέρετε ότι οι μάρτυρες της χώρας για τις οποίες μιλάμε, στην Ελαιώνα των Θηβών, έχουν δημιουργήσει τεράστιες εγκαταστάσεις κτηριακές, για τις οποίες μίλησε ο Σεβασμιότατος Θηβών, κύριος Ιερώνυμος προχθές, ότι περίπου παράνομα έχουν χτίσει οι άνθρωποι. Περίπου παράνομα. Με ευθύνη της ελληνικής πολιτείας. Επιέστε η ελληνική πολιτεία. Αγνοείται ότι αυτός ο τόπος. Κάθε λέξη που λέτε. Βεβαίως. Έχει ένα βάρος. Έχει ένα βάρος. Επιέστε. Ξέρετε τι είπατε τώρα, κύριε Σασάκη. Παρουσίες. Είπατε ότι οι εγκαταστάσεις είναι παράνομες. Όχι, δεν είπα παράνομες. Τι λέτε. Κατά έναν τρόπο πολλές φορές παράνομο. Αυτό είπα, όχι παράνομες. Δεν υπάρχει παράνομες κατά έναν τρόπο. Είναι, θέλετε είναι. Να κάνετε μια καλή έρευνα. Καλέστε τον Σεβασμιότατο Θηβών και Λεβαδίες Ιερώνυμο να σας φέρει τα ντοκουμέντα τα οποία προσεκόμισε σε μια άλλη εκπομπή που έκανε σε άλλο κανάλι. Έτσι ισχυρίστηκε, έτσι είπε με ντοκουμέντο ο Σεβασμιότατος Θηβών Ιερώνυμο. Και τι είπε το πολιτικό γραφείο της περιοχής. Ότι έχει δίκιο. Δεν μπόρεσε ο επίσκοπος να κάνει τίποτα. Όχι, δεν μπόρεσε. Όχι, αυτά είναι αρουστολογίες. Επειδή είναι θέματα. Επιτρέψτε μου, αρουστολογίες. Έχουμε υπηρεσίες, έχουμε πολεοδομικά γραφεία κατά τόπους, τα οποία θα αποφανθούν εγγράφως αν τους στείλετε γράμμα, αν αυτό είναι παράνομο. Είπε ένα συγκεκριμένο. Υπάρχουν τέτοια έγγραφα ότι είναι παράνομο. Ότι είχε. Τα μην τα γκρεμίζετε, Αλλά είναι εξειδικευμένο θέμα, νομίζω ότι δεν πρέπει να. Αλλά θα σας αναφέρω εγώ ένα συγκεκριμένο. Κράτησα σημείωση και γι' αυτό. Σας αναφέρω. Το 1985-86, αν θυμάμαι καλά. Έγινε μία δίκη στο εφετείο Αθηνών για προσιλητισμό ανηλίκου σε μία φουνταμενταλιστική αμερικανική αίρεση. Και η μητέρα έκανε μήνυση και δικάστηκαν πρωτοδίκως. Λοιπόν, με αφορμή αυτήν τη δίκη, επειδή το παρακολούθησα εγώ, έχω ασχοληθεί με το θέμα, έχω γράψει και το έχω χειριστεί για λογαριασμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ξέρετε ότι η δίκη στο εφετείο είχε μεταβληθεί σε παγκόσμιο στούντιο τηλεοράσεως και ραδιοφώνου κτλ. Λοιπόν, είχαν έρθει γράμματα διαμαρτυρίας, εκατοντάδες χιλιάδες, ονόματα τραντακτά, όπως του Γκέρογκ Σούλτσε παραδείγμα, δεν σας νοείται, του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου. Του Σούλτς. Σούλτς. Ναι. Λοιπόν, αν δεν με απατάει η μνήμη, του Κάρτερ ή του Ρίγκαν, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέτοια ονόματα είχαν έρθει, γράμματα, διαμαρτυρίες γερουσιαστών από την Αμερική κτλ. Και η ημέρα της δίκης
στο εφετείο των Αθηνών είχε μεταβληθεί σε παγκόσμια ημέρα προσευχής και νηστείας για τους διωκωμένους χριστιανούς στην Ελλάδα. Και χειρίστηκα εγώ το θέμα στην 8η. Ποια ήταν αυτή? Ήταν, ενθυμίστε, είχε έρθει ένα πλοίο Ανάστασης και ήταν η αίρεση Νέοι με Αποστολή. Νέοι με Αποστολή. Ναι, οι οποίες συμπλέκονται με νεοπεντηκοστιανές οργανώσεις. Έτσι λέγεται η οργάνωση. Πού ξεκινάει αυτή, τι βάση έχει? Είναι στα πλαίσια των νεοπεντηκοστιανών φουνταμενταλιστικών οργανώσεων στην Αμερική. Θα άξιζε να κάναμε μια άλλη εκπομπή ειδικώς για αυτό το θέμα. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι ότι έφτασαν μέχρι το σημείο να ενωθούν οι πάντες εναντίον της Ελλάδος. Ένα περιοδικό, Liberty, μάλιστα, αμερικάνικο, των Αντιβεντιστών της 7ης ημέρας, έγραψε μεταξύ άλλων και το εξής, το οποίο χρησιμοποίησα εγώ στο Στέρλινγκ της Σκωτίας, όταν ετέθη θέμα εκεί και πήραν την απάντηση από πλευράς Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι ο Απόστολος Παύλος, λέει, ήταν πάρα πολύ τυχερός που εγκατέλειψε την Αθήνα πριν έρθει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Δηλαδή, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κάτι φρικτότερο από τους διώκτες του χριστιανισμού στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, και οι φουνταμενταλιστές, οι οποίοι ήρθαν να μας εκχριστιανίσουν, είναι στη θέση των Αποστόλων και του Αποστόλου Παύλου, και εμείς είμαστε κάτι χειρότεροι από ειδωλάτες. Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, ήρθαν εκατοντάδες χιλιάδες επιστολές διαμαρτυρίας. Το ίδιο έγινε και με δύο καμπάνιες δυσφημιστικές της εταιρείας Σκοπιά, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Σκοπιά η Ακρόπολη, με μια μυσαλόδοξη από κάτω, λεζάντα κτλ. Και στο Ξύπνα, ονομάζουμε εγώ ονομαστικά εκεί, δηλαδή 11 εκατομμύρια αντίτυπα. Και εκεί ήρθαν χιλιάδες πάλι επιστολές, με το σκοπό να ασκηθεί πίεση στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτά τα έχω παρακολουθήσει και ξέρω πώς μεθοδεύονται και είναι αληθινά, κύριε Χούλτα. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, κατά πόσον είχαν αποτελέσματα ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς κάνει σήμερα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και η Εκκλησία της Ελλάδος προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε, το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας διεξάγεται στην ποιμαντική βάση. Ναι. Δεν είναι η Εκκλησία κανένα κοσμικό υπουργείο με ιεραρχικές δομές κτλ. Σε ό,τι αφορά την Αρχιεπισκοπή, όπως είπατε, επειδή με πράξη του Αρχιεπισκόπου εγώ είμαι ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενημερώσεως, Διαλόγου και Πολιτισμού, ασχολούμεθα από πλευράς κέντρου, βέβαια, με επιμορφωτικά, ενημερωτικά, εκπαιδευτικά προγράμματα που να βοηθήσουμε τα στελέχη της Εκκλησίας να κάνουν την εργασία τους στην ποιμαντική βάση. Από το 1989, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου και υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου, δημιουργήθηκε ο θεσμός των συνδιασκέψεων εντεταλμένων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας. Δηλαδή, η κάθε Μητρόπολης έχει έναν εντεταλμένο, ο οποίος αναλαμβάνει να οργανώσει στο επίπεδο της Μητροπόλεως, και εκεί εμείς συναντιόμαστε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για μία ενημέρωση και εκπαίδευση. Αυτοί οι συνδιασκέψεις μετά από το 1992 πήραν διορθόδοξο και πανορθόδοξο, κινούνται σε πανορθόδοξο επίπεδο. Γι' αυτό και δεχθήκαμε αυτήν την παλαιότερη αλλά και την νεότερη επίθεση από τις οργανώσεις αυτές. Η τελευταία πανορθόδοξη διάσκεψη έγινε πέρσι στην Μυτιλίνη και ετοιμάζουμε τώρα μία 7η πανορθόδοξη συνδιάσκεψη για το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, η κεντρική, θα έλεγε κανείς, υπηρεσία ασχολείται περισσότερο με αυτά τα πράγματα, δηλαδή να βοηθήσει εκείνους που στην ποιμαντική βάση πρέπει να κάνουν το έργο τους. Τώρα, το κατά πόσον ασκείται καλώς ή ο λιγότερο καλά κτλ., αυτό εξαρτάται από την προσωπικότητα, από το ζήλο, από την εκπαίδευση, από την ενημέρωση του καθενός στο επίπεδο της ενότητας. Είστε ευχαριστημένος εσείς από αυτό το έργο, προσωπικά εσείς? Προσωπικά εμείς και οι συνεργάτες έχουν ξεπεράσει και τις φυσικές δυνάμεις τους. Μία ερώτηση μόνο. Και με την ευκαιρία, επειδή
όλο το σώμα της Εκκλησίας πρέπει να αμυνθεί. Καλό οποιονδήποτε από τους τηλεθεατάς που θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί μας να έρθει την κάθε Κυριακή ή την Κυριακή που κάνουμε, που έχουμε και ένα συμβουλευτικό σταθμό, στο σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία στην Αγία Παρασκευή, οδός Αποστόλου Παύλου 10, στις 11 η ώρα μέχρι τη 1. Λοιπόν, και εκεί έχουμε τη δυνατότητα να εντάξουμε και άλλους συνεργάτες. Όλοι πρέπει να στρατευτούμε. Να πω κάτι πρακτικό. Γιατί η Εκκλησία της Ελλάδος δεν μηνύει τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι στερούν το δικαίωμα από άλλους για η θρησκευτική αυτουργία σε έγκλημα, όπως είναι η μη μετάγγιση αίματος σε άνθρωπο που κινδυνεύει. Να προκαλέσει δηλαδή μία δίκη δημόσια στα ελληνικά δικαστήρια να ξεκαθαρίσει το θέμα. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι συνταγματικό καθήκον της πολιτείας. Αφήστε το με βάση το Σύνταγμα, η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία. Αφήστε την πολιτεία στην πάντα. Ναι. Εγώ μιλάω για την Εκκλησία. Είδατε ότι αυτό θα με πολύ σεβασμό σας αντιμετωπίζω, ακούω τα πάντα και ό,τι θέλετε από αυτό το κανάλι θα το έχετε. Όπως και οι μάρτυρες του Ιαχωβά, ό,τι θέλουν και αυτοί θα το έχουν. Να λάμψει η αλήθεια. Για την ώρα, εμένα είπα απόψη μου απόψε, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, εφόσον αληθινά, οι μάρτυρες του Ιαχωβά έχουν παντελώς άδικο στα δύο αυτά σημεία. Άδικο. Το διαπίστωσα. Αύριο, αν υπάρχουν άλλα στοιχεία, να είστε βέβαιος ότι πάλι θα πω αυτό που βλέπω. Στο συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, αυτό που είπαμε και για το οποίο εγώ είχα άποψη και μπορώ να έχω και θα έχω. Σας παρακαλώ πολύ να μου πείτε, δηλαδή θεωρείτε ότι είναι έργο της πολιτείας το να υποβληθεί μία μήνυση από την Εκκλησία της Ελλάδος σε κάποιον για ηθική αυτουργία σε έγκλημα που είναι ακριβώς έγκλημα, ναι, η μη μετάγγιση αίματος σε άνθρωπο που την έχει απόλυτη ανάγκη για να εκδηλώσει. Ότι η Εκκλησία... Αν γινόταν μία τέτοια δίκη, εδεσμολογιώτεται, αν γινόταν μία τέτοια δίκη, να είστε βέβαιος ότι θα έπαιρνε τις απαιτούμενες διαστάσεις για να ξεκαθαρίσουμε μία και έξω το θέμα, να υπάρχουν οι μάρτυρες του Ιαχωβά, να αυξάνονται και να πληθύνονται, αλλά η μεταγγίση αίματος να γίνονται. Και τα άλλα θέματα τα οποία είπαμε επίσης, και από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανείς να κρίνει. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω την επιθυμία να το κάνω. Ναι, η Εκκλησία βοηθάει σε αυτό το θέμα τη μήνυση, με, λέω, με το να διαφωτίσει τον κόσμο. Όχι, διαφώτιση. Τώρα, αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι στις αρμοδιότητες της πολιτείας. Αφήστε την πολιτεία. Η Εκκλησία έχει νομική υπηρεσία. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε την νομική υπηρεσία της Εκκλησίας, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος της Εκκλησίας. Ο ρόλος της Εκκλησίας θα μπορούσε να είναι να ερευνήσει σε βάθος το θέμα. Ο ρόλος της Εκκλησίας δεν είναι να προασπίσει την ζωή ενός ανθρώπου που κινδυνεύει. Μα η πολιτεία, το κάνει. Συγγνώμη, αυτό. Η Εκκλησία είναι ο καλός Σαμαρίτης που θα συμπαρασταθεί σε κάποιον που πεθαίνει. Η Εκκλησία, ακριβώς. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία πήρε τα όπλα σε όλους τους πολέμους της χώρας. Ξέρετε ότι περισσότεροι κληρικοί και ιερωμένοι έλαβαν μέρος στις μάχες. Δηλαδή, κυρία Χούντα, θέλετε να πείτε ότι η πολιτεία είναι ανύπαρκτη. Ο εισαγγελέας είναι ανύπαρκτος. Τι θέλετε να πείτε. Όχι, έχω και. Τι θέλετε να πείτε. Και θέλετε να, πω... να υποκαταστήσει τον εισαγγελέα η Εκκλησία. Εδώ μας κατηγορούν ότι τολμούμε να συνεργαστούμε, λέει, με την πολιτεία. Και αυτό είναι έσχος, ας πούμε. Εγώ δεν σας κατηγορώ. Όχι, λέω εγώ. Είδατε πόσο ωραία. Καταλαβαίνετε τώρα να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν σας κατηγορώ. Ερώτηση σας έκανα. Ερώτηση σας έκανα. Μπορεί η Εκκλησία να φέρει αυτό το θέμα στην ελληνική δικαιοσύνη? Αυτό θα πρέπει να το υποβάλλετε στην Ιερά Σύνοδο να αποφασίσετε. Εντάξει. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είπαμε κάποια πράγματα σημαντικά. Φτάσαμε κάπου. Θέλω να δείτε τους μάρτυρες του Ιαχωβά. Εγώ τουλάχιστον έτσι αυτό θέλω να κάνω. Να τους δούμε πολύ αγάπη. Αυτό κάνουμε. Πράγματι, εάν υπάρχει. Ουδέποτε έχω πει ένα πικρό λόγο. Ναι. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Να τους δούμε με πολύ αγάπη. Αυτόν τον οποίον κατηγορώ είναι η εταιρεία Σκοπιά. Ναι. Όχι μάρτυρες. Να δούμε αν αυτή η εταιρεία Σκοπιά είναι μια στιγμή εμπορική επιχείρηση. Και κάτι χειρότερο. Εάν είναι έτσι, να τους ξυπνήσουμε, να απαλλαγούμε από την εταιρεία Σκοπιά, αν αυτή η εταιρεία Σκοπιά είναι αυτό για το οποίο την κατηγορείται. Τότε θα πρέπει η πολιτεία να αναθεωρήσει τη συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας του 1953. Μπορεί πολλά να κάνει η πολιτεία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα το φανταστεί. Δεν μπορεί. Δεν το φαντάζεστε. Τι να φανταστώ. Μπορεί η ελληνική πολιτεία να κάνει. Μπορεί να κάνει πολλά. Αλλά έχει πρώτα απ' όλα τη βούληση και τη δύναμη. Γιατί δεν την έχει. Πώς το αμφισβητείτε αυτό. Να σας πω κάτι συγκλονιστικό. Επειδή έχω διεθνείς διασυνδέσεις και είναι προπαντός, εκτός από τους εμπειρογνώμενες και τους επιστήμονες και τους ερευνητές που ασχολούνται σε παγκόσμιο επίπεδο με τους οποίους βρίσκομαι σε συνεργασία, υπάρχουν και οι λεγόμενες πρωτοβουλίες γονέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
σε όλο αυτό το θέμα. Έχω λοιπόν μια διεθνή, ας πούμε, δυνατότητα ενημέρωση σε αυτά τα θέματα και μπορώ να πω κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, είχα πάει στο Βερολίνο ειδικώς να συνεργαστώ και να ενημερωθώ με την κυρία Μόνικα Σίπμαν, η οποία είναι διευθύντρια στο αρμόδιο Υπουργείο που ασχολείται με την ενότητα, με την νεότητα, και ειδικώς εντεταλμένη για τα θέματα των αρέσεων. Λοιπόν, η Μόνικα Σίπμαν εισχολείται κατά την επίσκεψή μου με την συγγραφή μιας δεύτερης εκδόσεως, μιας εκθέσεως του Υπουργείου για τις αιρέσεις, και τις είχε στο κομπιούτερ. Λοιπόν, και την παρακάλεσα να μου δώσει από το κομπιούτερ, τώρα εκδόθηκε το βιβλίο εντωμεταξύ, τα περιεχόμενα. Λοιπόν, και διάβασα τα περιεχόμενα και τον κατάλογο, θα λέγανε κάποιοι δημοσιογράφοι εδώ, μαύρη λίστα. Λοιπόν, τον κατάλογο των αιρέσεων που το Υπουργείο θεωρεί, το Υπουργείο το Γερμανικό, θεωρεί ως επικίνδυνες για την νεότητα. Και εκεί βλέπω λοιπόν και κάποιες φουνταμενταλιστικές, νεοπεντηκοστιανές χριστιανικές αιρέσεις μέσα, οι οποίες εμπίπτουν στα κριτήρια τρόπων την άνθρωση. Και λέγω στην Μόνικα Σίπμαν, λέω, κυρία Σίπμαν, εσείς έχετε εδώ αυτό, αυτό, αυτό. Δεν βλέπω την εταιρεία Σκοπιά. Δεν τη θεωρείτε αυτή ως επικίνδυνη? Δεν εμπίπτει αυτή στα κριτήρια των οργανώσεων που θεωρούνται επικίνδυνες για την προσωπικότητα του ανθρώπου? Και μου λέγει, βεβαίως. Τότε γιατί την έχετε μέσα? Δυστυχώς δεν μου επιτρέπεται να συμπεριλάβω την εταιρεία Σκοπιά. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Και θυμάμαι τι έγινε στον πόλεμο επί Χίτλερ, όταν ο Χίτλερ έκλεισε, και έχω τα στοιχεία εδώ, έκλεισε τα εργοστάσια της Σκοπιάς στο Brandenburg. Τότε είχαμε μία νότα από την Αμερική που έλεγε στο Χίτλερ, stop, αυτά είναι αμερικανική ιδιοκτησία. Και του βγάλανε και το Mein Kampf. Γιατί έχω ακούσει και αυτό. Ακριβώς. Αλλά δυστυχώς πέθαναν οι μάρτυρες που ήταν Σελβετός και τα λοιπά. Το έβγαλαν το βιβλίο. Στις εγκαταστάσεις. Κατά πληροφορίες. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ θέλω να πω, θέλω να πω ότι εδώ έχουμε πλέον σαφείς αποδείξεις, αν όχι ενδείξεις, ότι ασκείται πίεση ακόμη, όχι στην ελληνική, ακόμη και στη γερμανική. Όταν έληξε ο πόλεμος και κατέρευσε το Τρίτο Ράιχ, αυτά είναι στη Σκοπιά δημοσιευμένα, γερμανική μάλιστα έκδοση, με το πρώτο στρατιωτικό αεροπλάνο που έφτασε στη Φραγκφούρτη ήρθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Σκοπιά και φιλοξενήθηκε σε στρατιωτικά αυτά ξενοδοχεία κτλ. Κτλ. Και μάλιστα ο Κόβινγκτον, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας Σκοπιά, πήγε ακόμη και στο Ανατολικό Βερολίνο ντυμένος την στολή του Αμερικανού Ναυάρχου. Και εκεί ήρθαν σε συνεννοήσεις με τη στρατιωτική κυβέρνηση, με τους Αμερικανούς, και μεταξύ άλλων τα γράφει η Σκοπιά, η γερμανική έκδοση αυτά της τότε εποχής, συμφώνησαν η αλληλογραφία της εταιρείας του τμήματος της Γερμανίας να μεταφέρεται, να διευκολύνεται από το στρατό με το φάκελο της ΣΥΑ στην Αμερική. Αυτά είναι γραμμένα στη Σκοπιά. Δηλαδή η Σκοπιά είναι μία παγκόσμια... Δηλαδή θέλω να πω, γιατί άλλωστε έτσι και ξεκίνησε, θα δείτε εδώ στο πρώτο τόμο του βιβλίου, θα δείτε εδώ, κοιτάξτε, θα δείτε εδώ, έτσι ξεκίνησε με ανώτατα τους αξιωματούχους του Πενταγώνου. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα, ή είχε τουλάχιστον την εποχή εκείνη, να ασκήσει αφάνταστη πίεση πολιτική. Μάλιστα. Να πω λοιπόν κάτι. Μιλάμε για μια παγκόσμια οργάνωση, πανίσχυρη, η οποία έχει καταφέρει να κυβερνάει τον κόσμο από τις ως τις άτες... Όχι έτσι ακριβώς, δεν είναι το πράγμα. Ότι έχει καταφέρει να πιέζει. Να ασκεί πίεση. Να ασκεί πίεση. Μα αφού μιλάει για την κυρία Σίπμαν, πώς την είπατε, η οποία λέει δεν μπορώ να συμπεριλάβω. Δεν είπε ο κύριος Σίπμαν. Δεν της επιτρέπει ο υπουργός. Δεν είπε. Ο υπουργός δεν το είπατε αυτό. Ναι, αυτό. Αυτό δεν είπατε διαφορετικό εγώ. Άρα λοιπόν μια πανίσχυρη οργάνωση, η οποία έχει καταφέρει. Να πιέζει προς διάφορες κατευθύνσεις. Δηλαδή είναι πολύ πιο δυνατή από την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία και από την Καθολική Εκκλησία. Δεν είναι πολιτική δύναμη η Ορθόδοξη. Όχι. Από ειδικής πλευράς. Από ειδικής πλευράς. Το λέω. Και παρασκηνίου. Κοιτάξτε να δείτε. Στην Κηφισία ήταν ένα μέγαρο.
Το διαλύσανε αυτό, πήγαν στη Μαλακάσα. Τώρα πήγαινε στο αυτό. Πάτε να δείτε το κτίριο της Ιεράς Συνόδου και συγκρίνετε το με αυτά τα πράγματα. Αυτό λέγω. Είναι μια πανίσχυρη λοιπόν οικονομικά θρησκευτική οργάνωση. Και με διασυνδέσεις. Η οποία πραγματικά έχει υπερκεράσει στο έργο της την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και την Καθολική Εκκλησία. Έτσι. Το πλευρός παρασκηνίου. Διορθώστε με. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Διορθώστε με. Στην Ιταλία υπάρχει, είναι η δεύτερη θρησκεία. Διορθώστε με. Έχει καταφέρει λοιπόν να υπερκεράσει, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν θα το έλεγα. Όχι έτσι ακριβώς. Αλλά τα μέσα που χρησιμοποιεί, ναι, δεν μπορεί να συναγωνιστεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή, και δεν πρέπει. Όπως ξέρετε, κύριε Κούντα, επομένως, υπάρχει εμείς... σε αυτός ο κόσμος, όπως ξέρετε, σαν έμπειρος δημοσιογράφος, κυβερνιέται πολλές φορές και από το παρασκήνιο. Τα ξέρετε αυτά. Δεν τα ακούω αυτά. Μα αγνοείται λέσχες που υπάρχουν μυστικές από με τον στοιχεία. Κόσμο. Να μην μα το Βήμα, η δημοσίευσε τόσα πράγματα εδώ. Πραγματικά φαίνεται στον κόσμο. Η εφημερίδα Βήμα, η έγκυρη εφημερίδα Βήμα, η δημοσίευση πριν από πολλά χρόνια. Η ήθελα να περιοριστούμε, να περιοριστούμε σε αυτό το θέμα. Δηλαδή ποιες δυνατότητες έχει η εταιρεία Σκοπιά να ασκήσει πολιτική πίεση. Με το παρασκήνιο. Το παρασκήνιο μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να φτάσω σε ένα συμπέρασμα για να κλείσουμε. Λέω το εξής. Είναι λοιπόν μια πανίσχυρη οικονομικά οργάνωση. Μια παγκόσμια οργάνωση. Εμάς σε ό,τι απόψε κουβεντιάσαμε και μας αφορά και αφορά την εκπομπή και το κανάλι αυτό, είναι αυτά τα τρία σημεία στα οποία σας είπα. Μάλιστα. Για τη μετάγγιση του αίματος, το δεύτερο στοιχείο είναι για το αν και κατά πόσον η πρόκληση ή η πρόσκληση σε συζήτηση από οπαδούς μάρτυρες του Ιεχωβά ποτέ πουθενά δεν υπάρχει ημέρα, πώς το λένε, το τέλος του κόσμου, ημερομηνία καταληκτική για τον κόσμο. Κανένα έντυπο δικό μας δεν τα γράφει αυτά. Απόψε διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αυτό. Για το θέμα της μετάγγισης αίματος, σας είπα ότι η Εκκλησία θα μπορούσε να το λύσει. Λέει ότι η Εκκλησία δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Γιατί η πολιτεία την έχει. Ακριβώς αυτό λέω. Αυτό λέω τώρα. Η Εκκλησία, η πολιτεία έχει την υποχρέωση έχει να το κάνει. Η Εκκλησία μένει απλώς στη διδασκαλία αυτή. Λέω μια Εκκλησία. Όχι, αλλά ερευνά όμως. Πολέμησε σε παραπερασμένες περιόδους. Εγώ, ξέρετε, δεν θέλω να κάνω εντύπωση αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά. Και συνεχώς το αποφεύγω να το πω. Μα αν έγινε κάτι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Αν έγινε κάτι, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από την δράση. Έγινε στον χώρο της Εκκλησίας. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Η πολιτεία αγνοεί παντελώς το πρόβλημα. Κοιτάξτε, εγώ θα σταματήσω μόνο αυτή τη θέση. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από την δράση της Εκκλησίας ή αν θέλετε από την αποτελεσματικότητα. Σαν χριστιανός Ορθόδοξος. Και σε τελευταία ανάλυση, αν αυτή είναι πανίσχυρη, ας τους ζητήσουμε να μας βοηθήσουν να στήσουμε καλύτερα την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι, όχι. Κοιτάξτε τι λέω, φτάνω σε μια άλλη τρελή σκέψη. Ασφαλώς δεν είναι έτσι. Λέω, εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν θα το σχολιάσω, δεν θέλω να το σχολιάσω. Απλώς θέλω να σας δηλώσω ότι το κανάλι αυτό είναι έτοιμο να συμπαρασταθεί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι έτοιμο σε αυτά τα σημεία της μετάγγισης αίματος των όπλων και της καταληκτικής ημερομηνίας να είναι δίπλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν το στενεύω. Μη λέμε στο πλευρό της Εκκλησίας. Εδώ έχουμε θέματα τεράστια κοινωνικά. Ναι. Έχουμε θέματα τεράστια εθνικά. Λοιπόν, μη βγάζουμε έξω την πολιτεία. Η Εκκλησία στέκεται στο πλευρό της πολιτείας. Δεν πηγαίνει, δεν μπορείτε να πείτε ότι η Εκκλησία πλέον θα υποκαταστήσει τον εισαγγελέα ή τον υπουργό δημοσίας τάξεως ή τον υπουργό εθνικής αμήνης. Κοιτάξτε, θα σας παρακαλέσω, επειδή ξέρετε ότι καθένας από εμάς έχει μία παρουσία στο χώρο του και η δική σας παρουσία στο δικό σας στο χώρο είναι σεβαστή. Θα ήθελα να μην συνεχίσουμε να μιλάμε άλλο για αυτό το θέμα, γιατί εγώ έχω σαρωτικά ντοκουμέντα. Δεν θα μπορέσετε να με αντιμετωπίσετε. Κοιτάξτε, εδώ μας καλέσατε για να κλείσουμε τη συζήτηση για την εταιρεία Σκοπιά. Έτσι. Με διορθώνετε και με φέρετε στην τάξη. Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα αυτό, ας το αφήσουμε, θα ήθελα να το αφήσω για πάντα, να μην ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Εδώ, εμείς θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί είδαμε απόψε δύο αλήθειες. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να προσπαθήσουμε να βρούμε και την τρίτη αλήθεια και είμαστε στη διάθεσή σας, γιατί βλέπουμε από τη δική σας τη μεριά ότι υπάρχουν αλήθειες, από την άλλη μεριά δεν υπάρχει ούτε καν παρουσία. Και θα ήθελα, είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε και την άλλη πλευρά. Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι πολύ για μένα. Εάν η πολιτεία θεωρεί ότι η εργασία αυτή γίνεται και για λογαριασμό της πολιτείας που αναφέρεται σε θέματα που οπωσδήποτε η πολιτεία έχει την πρώτη προτεραιότητα και θα πρέπει όχι
όχι να παρεμποδίσει, αλλά να ενισχύσει με κάθε τρόπο αυτή τη συνεργασία, την οποία άλλωστε και ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε πέρσι με έγγραφό του προς την πολιτεία. Αυτά τα θέματα είναι πολύ σοβαρά και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού, από την Εκκλησία, την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι υπάρχει το τελευταίο καιρό ύπουλες επιθέσεις εναντίον αυτής της προσπαθίας με σκοπό να απομονώσουν αυτή την εργασία ακόμη και από την πολιτεία. Η πολιτεία μαζί με την Εκκλησία και μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αντιμετωπίσει κατά παρόμοιο τρόπο όπως αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα πρέπει να σταθούμε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Και νομίζω ότι και αυτή η εργασία που κάνουμε αποτελεί μια προσφορά και στην πολιτεία. Και αυτή η παρουσία απόψε. Και αυτή η παρουσία και να ευχαριστήσουμε. Η προσφορά σας είναι μεγάλη. Σαφώς οι αλήθειες, η μία τουλάχιστον έλαμψε απόψε εδώ. Έλαμψε, το δηλώνω δημόσια. Για τις άλλες δύο θα τις ερευνήσω εγώ και για λογαριασμό των μαρτύρων του Ιακωβά, γιατί και εκείνους εκπροσωπώ. Σαν λειτουργός του ΤΥΠ και των μέσων και της ενημέρωσης. Έτσι αισθάνομαι. Είμαι και δικός τους εκπρόσωπος. Και εμείς συμπαθούμε τους μάρτυρες του Ιακωβά, τον λαό. Των μαρτύριων και έχουμε βοηθήσει πολλούς. Και η έρευνα που κάνουμε είναι και για λογαριασμό της. Ωραία. Ελπίζω κάποια στιγμή σύντομα να τα ξαναπούμε με τα νεότερα στοιχεία που θα έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας και για ευχαριστώ. Τη συζήτηση. Να κάνουμε μια προσφορά στους μάρτυρες του Ιακώβα. Θέλετε από εδώ μια χειρονομία καλής θελήσεως. Αμέσως τώρα. Χειρονομία καλής θελήσεως στους μάρτυρες του Ιακώβα. Να αποδείξουμε ότι τους συμπαθούμε σαν άνθρωποι. Μιλάω για τον εαυτό μου. Αυτό είναι δεδομένο. Λέγει ο κόσμος, διαδίδει ότι πληρώνονται οι μάρτυρες του Ιακώβα για να γίνουν μάρτυρες. Εμείς λέμε το αντίθετο. Δεν πληρώνονται οι μάρτυρες του Ιακώβα για να γίνουν μάρτυρες του Ιακώβα. Πιστεύουν πραγματικά αυτό που πιστεύουν και πληρώνουν αντιθέτως για να αποκτά η εταιρεία τεράστια ποιότητα. Τους εκμεταλλεύονται δηλαδή. Δεν πληρώνονται, είπαν οι μάρτυρες. Να μια καλή, μια χειρονομία καλή στέλνηση. Ξέρετε ότι τους καλούν να δώσουν τις περιουσίες τους κληρονομιές. Καταλάβω. Εν ζωή. Να τους κάνουν συμβόλαια εν ζωή. Θα το δούμε αυτό. Και ο κόσμος λέει πως πληρώνονται. Όχι, δεν πληρώνονται οι μάρτυρες. Πληρώνουν την εταιρεία για να κάνει να αποκτά περιουσιακά στοιχεία. Οικόπεδα, ακίνητα και περιουσίες. Μάλιστα. Εμείς σας ευχαριστούμε και πάλι. Και ευχόμεθα να είμαστε κοντά στην αλήθεια και για τη μια πλευρά και για την άλλη. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε εδώ. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.